Καλή αρχή έκανε ο Βασίλης με το TNT, διότι ο Άρης είναι TNT, φίλτατε τρέγια. TNT έπινα την κερκίδα στο κλαμπ Καζανόβας Μπενίτσες. Πότε, κάτι, πριν πόσα χρόνια. Με κάτι, καμιά εικοσαριά, με κάτι Άγγλους. Ναι. Ένα καλοκαίρι και βρεθήκαμε 6 ώρα με κάτι χριστουγεννιάτικα σκουφάκια πάνω στη γέφυρα του Κάιζερ. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πρέπει να έπιασε καμιά τριανταριά σφινάκια από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θυμάμαι. Πάντως το τέρι που είχα τότε, χαθήκαμε. Oh. Ναι, σοβαρά δηλαδή, μπορεί να ξύπνησε σε κανένα άλλο νησί το τέρι και σε άλλο νησί εσύ. Μπορεί. Ωραία. Σε άλλο χωριό σίγουρα ξυπνήσαμε. Ωραία, ωραία. Να πούμε ποιοι είμαστε καταρχήν, πού βρισκόμαστε, τα διαδικαστικά έτσι όπως θα. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είμαστε. Μας ξέρουν. Λες, όχι μόνο. Εντάξει. Πρέπει, γιατί εγώ επαναλαμβάνω και το πιστεύω. Ότι συνέχεια προστίθονται νέοι φίλοι. Την τιμητική σου. Όχι, μα εντάξει, φίλε, εντάξει, λεπαδιακό και δεν σαν δεν έχει σημασία, είσαι πρωταθλητής Σεπτεμβρίου. Δεν είμαστε. Μπήκε και Σεπτέμβριο. Λες να πιάσω και τον άλλο μήνα. Ζάχο, καλά, πάω. Πρωτάθλημα. Εντάξει. Λοιπόν, η εκπομπή που ακούτε φυσικά έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Βρισκόμαστε πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 12 θα πάμε, Τάσο, έτσι. Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μέχρι τις 12 όπως κάθε Παρασκευή και Δευτέρα. Σωστή η παρατήρηση, σωστή. Και γιατί κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, παιδιά, 8 με 10. Δηλαδή αυτή την Πέμπτη μάλλον τις καπουλάρουμε, έτσι. Εγώ θα είμαι γήπεδο. Εσύ θα είσαι γήπεδο, εντάξει. Εγώ τις καπουλάρω. Να πω την αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη 8 παρα 5, οπότε όπως καταλαβαίνετε, εφόσον θα έχει μετάδοση. Ο σταθμός δεν είναι, θα υπάρχει έτσι εκπομπή δικιά μας την Πέμπτη, μια που είναι 8 και ως 10. Λοιπόν, όμως την Παρασκευή τα πάρα λοιπόν. Βέβαια, πάμε βέβαια στο Σκομπάρ. Να πούμε ποιος προσφέρει, ποιος είναι ο βασικός υποστηρικτής εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9. Για το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, το 2311-208-301, επαναλαμβάνω, 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το καλύτερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες ομάδες. Super League, Champions League, Europa League όπως λέει και το, όπως λέμε συνέχεια, αλλά το μαγαζί είναι Champions League, έτσι. Έτσι. Έτσι, έτσι το συζητάμε και στα καθαρά ποτά και στα παλικάρια που το έχουν, αλλά και στις, και στον κόσμο, στις special θηλυκές παρουσίες εντός, εκτός και πίτα αυτά. Νομίζω και σύντομα θα κάνουμε και μια εμφάνιση στο Escobar. Θα κάνουμε μια σκασιά, ναι, θα κάνουμε μια σκασιά. Ωραία. Μόλις θα γίνει η πρώτη στραβή του Άρη θα πάμε εκεί. Στο πέναλτι που βάζει στίγμα, είπε στο πέναλτι θα το φάει τώρα, δεν γίνεται. Όχι, ήξερα το ψυχολόγιο, σαν να το χάσει, ναι, το είπα, ήμουν στο προπό, το έβλεπα, το λέω τον προποτζή, λέω το χάσε, λέω το βλήμα. Ωραία, και μια και εγώ ήμουνα. Ήταν πολύ κακοκτυπημένο το πέναλτι. Και πολύ αυστηρό, έτσι. Άκου τι μου είπε ένας θερματοφυλάκας που έχει παίξει και κάποια μάτσε, β' εθνική και ένα-δύο μάτσε και α, παλιός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα με παίρνει σε καρτούν τηλέφωνο, αφού εκπομπή κάνω. Λέει ένα πέναλτι καρτούν. Ναι, η αλήθεια είναι από το πρωί με παίρνει ο συγκεκριμένος, ο Παντελής ο φιλαράκι, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορεί. Ο γνωστός. Μου είπε ότι ένα πέναλτι. Πιστεύω θα βάλει να ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Ένα πέναλτι λέει για να χαθεί. Άκου τι είπε και είναι σωστό. Πρέπει να είναι κακοκτυπημένο. Λέει, όχι, συγγνώμη. Έγραψε λάθος. Ένα πέναλτι λέει για να το πιάσει ο τερματοφύλακας. Πρέπει να είναι κακοκτυπημένο. Τι εννοεί, δηλαδή. Αν δεν κουνηθείς, γιατί κανονικά λέει, ο κανόνας λέει ότι δεν πρέπει να κουνηθεί ο τερματοφύλακας. Γιατί ο τερματοφύλακας σου άλλωσε χόρευε σάμπα. Πάνω στη γραμμή μπορείς. Άμα θες πάνε κάτσε στο άλλο δεκάρι. Ναι. Άρα σου λέει, τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, ότι αν είναι κακο, μόνο αν είναι κακοκτυπημένο το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Άμα δηλαδή πάει γωνία δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν κακοκτυπημένο όντως. Να ξεκινήσουμε πρώτος, γιατί εγώ ήρθα από το γήπεδο, δεν ξέρω τι δηλώσεις. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Καταρχήν, έτσι, έχουμε τη νίκη του Άρη. 2-0 επί του Λεβαδιακού. Δύσκολη νίκη. Δεν ήρθε εύκολα αυτή η νίκη. Από εγώ τι είδα. Αν και ήταν έτσι λίγο αρκετά προσιτό, αρκετά φιλικό έτσι λίγο. Φιλικό το μάτσο είδες. Το ματσάκι έτσι λίγο. Γιατί δεν είδα πολύ πάθος. Από τους προφανώς και το πέναλτι λίγο αυτό που βαράει ο άλλος, δηλαδή εντάξει, το ρίχνει πολύ πάνω του ρε παιδί. Ωραία, ωραία. Σωστή η επισήμασή σου περί φίλου. Ενώ δεν μου λες μόνο φιλικά του Πάου. Όχι, δεν ξέρω, αυτό θα έλεγα. Είναι σίγουρο ότι έχουν μεγάλες σχέσεις οι ομάδες. Σωστά, σωστά. Όχι οι δύο. Ναι,
Από άλλη πλευρά. Λοιπόν, άσενα, ωραίο, σωστό. Ναι. Λέω εντάξει, λογικό να προψηλοείδες φιλικό το μάτς, γιατί είδες εκεί το εχθρικό του Γεντί Κουλέ που πραγματικά κλαίγανε οι τηλεοράσεις. Δηλαδή μία, το ένα σκληρό μαρκάρισμα έφερε το άλλο. Όχι, λέω είδες πολύ εκεί σκληρό. Εκεί τουλάχιστον προηγήθηκε ο Όφη. Δεν μου δίνει ολοκάθαρο πέναλτι στο 3. Σωστό. Εσένα ο διαιτής μας έπαιξε 100-0. 100-0 έπαιξε, ναι. 100-0. Γιατί σου δίνει ένα πολύ αυστηρό πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δίνει κατευθείαν. Τον ΠΑΟΚ δεύτερη φορά δεν το δίνουν πέναλτι στο 3. Δεύτερη φορά. Ωραία. Έτσι, όμορφα και ωραία. Σε σφυρίζει όλα τα σπόρια. Ό,τι υπάρχει από έδρα στο έχει δώσει. Ωραία. Ό,τι υπάρχει από. Εγώ τέτοια διαιτησία 4 χρόνια που απουσίαζε στην πρώτη εθνική δεν είχα ποτέ μου. Προφανώς παίζουν τη μεγάλη ομάδα. Δεν είχα ποτέ μου. Ωραία. Να πάμε λίγο πρώτα στα αγωνιστικά, τι είδα, λίγα πραγματάκια να πω και μετά να θα πούμε τι έχουμε καταρχήν. Έτσι, θα μιλήσουμε για το Όφη ΠΑΟΚ. Βέβαια. Για το πέναλτι που έχει γίνει πραγματικά. Όχι, να πάμε λίγο στο αγωνιστικό πρώτο. Ναι, να πούμε τι θα συζητήσουμε. Για την αδικία πάλι κατά του ΠΑΟΚ που έχει γίνει συνήθεια τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Ωραία. Έτσι, δηλαδή με Τρίπολη, θα πούμε ποιες ήταν οι φάσεις. Με Πανιόνιο, με Τρίπολη. Και με Όφη. Είναι στο δικό σου τέτοιο. Φυσικά όπου θέλεις σε αυτά που λέω παρεμβαίνεις όπως και εγώ. Όχι, παρεμβαίνεις δηλαδή. Ρίχνεις στη σφήνα, βέβαια. Λέω τον κόσμο που θα κινηθούμε. Κοίτα, θα κινηθούμε Άρη ΠΑΟΚ και ό,τι άλλο φυσικά. Όχι μόνο Άρη ΠΑΟΚ. Έχουμε και την πολύ καλή πορεία. Από τα μωρά του Δόνη, του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι η ευχάριστη έκπληξη. Έτσι όπως εξελίσσεται. Έχουμε την είσοδο του πλουσιοπάροχα δομημένου κυρίου με το Μούση, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος νομίζω έχει απαγόρευση εισόδου. Πού πήγε ο Μαρινάκη, δεν το πήγε. Κάτω στον αγωνιστικό, στον εγωνιστικό χώρο, πίσω στον πάγκο του Παντελίδη, μαζί με Καραπαπά και Θεοδωρίδη. Μπήκε, διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία, γιατί κόψανε στο 13. Ναι. Στο 13 έχουν κόψει δύο. Κραυγαλαία offside, τα οποία δεν ήταν και σταμάτησαν τις επιθέσεις της Τρίπολης. Και το έκανε βαβά ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης μόνο στον ΠΑΟΚ έβγαλε γλώσσα. Στην ΑΕ και στον Ολυμπιακό, κοκοκό. Ο Μαρινάκης κάτι είπε. Κατάλαβα καλά. Ναι, ο Μαρινάκης κατέβηκε και ήταν έξαλλος με τη διαιτησία. Ναι, αφού λες τον ευνούσαν, τι έξαλλος. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Ωραία. Να πάω λίγο σε μερικά έτσι λίγο πολύ, γιατί επαναλαμβάνω από το γήπεδο. Έχουμε και το ΠΑΟΚ Chelsea. Από το γήπεδο. Και πριν πούμε λίγο τα θέματα, με συγχωρείτε, διακόπτω. Έχουμε 3 εισιτήρια, το ξέχασα, το παρέλειψα να το πω. 3 εισιτήρια χαρίζει ο σταθμός και η εκπομπή μας. Όχι για το ΠΑΟΚ Τσέλσι, γιατί. Για το ΜΑΤ της Κυριακής. ΠΑΟΚ ΑΕΧ. ΠΑΟΚ ΑΕΧ. Μεγάλο χι το κόβω αυτό. Έτσι, δεν είναι. Εντάξει, είναι. Πρόβλεψε με. Εντάξει, είναι αυτό. Τριπλή είναι, δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Τριπλή είναι, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει αυτό το παιχνίδι, ούτε καν ισοπαλία. Αυτό το match είναι άσο από εδώ μέχρι το Βιετνάμ. Ωραία. Παίξτε το. Βιετνάμ. Παίξτε το από τώρα. Εντάξει, οι χάρτινοι τρομοκρατημένοι, οι οποίοι κλέψαν ένα πρωτάθλημα και δεν τρέπονται γι' αυτό, θα έρθουν και θα ιτηθούν φυσιολογικά. Αν κατέβουν να παίξουν. Ωραία. Λοιπόν, 3 εισιτήρια έχουμε λοιπόν για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ. Για να μπείτε στην κλήρωση, πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε όνομα τεπώνυμο και στείλετε το στο 54526. Επαναλαμβάνω, FM κενό, όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Σήμερα και αύριο η εκπομπή θα δώσει εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ. Ωραία. Άλλη μέρα δεν θα έχει. Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εγώ τώρα ήρθα από το γήπεδο. Δεν ούτε έχω δει φάσεις ούτε τίποτα. Γιατί πραγματικά αλλιώς βλέπεις μία φάση στο γήπεδο. Ναι. Και αλλιώς τη βλέπεις από την τηλεόραση. Δηλαδή, στην τηλεόραση υπάρχει. Διαφορετική, θα το δεις και επανάληψη από διαφορετικές γωνίες και εκεί. Παραδείγματος χάρη, για να μην λέω έτσι ψέματα, γιατί το είπα και ζουντάσω έξω, εγώ το πέναλτι της Λιβαδιάς το είδα πέναλτι. Βέβαια, όλοι μου λένε ότι δεν τον ακούμπησε καν. Έχω δηλαδή πάνω από 20 μηνύματα στο inbox ότι δεν τον ακούμπησε καν. Εγώ πήγα μετά, ρε φίλε, τελείωσαν τα εισιτήρια, γιατί σου είπα, έφτασα και λίγο αργά έξω από το γήπεδο. Είχα δώσει και το διαρκέας μου σε ένα φίλο. Δεν ήταν να πάω βασικά για κάποιους άλλους λόγους. Και τελευταία στιγμή με τον αδερφό μου αποφασίσαμε να πάμε και πάμε έξω από την. Να πάρουμε εισιτήριο και λέει. Λέω για τη θύρα 2 τέλος πάντων. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο για θύρα 3 και 7 εκείνη την ώρα. Για τη θύρα 3 και τη 7 είναι τα επίσημα. Και πήγα μετά από 24 χρόνια στη θύρα 3. Τελευταίο μας που είχα πάει στη θύρα 3 ήταν το 04 με τον ΠΑΟΚ. Από τότε δεν ξαναπήγα. Το θεωρώ κρουσουζιά, δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και πήγα στη θύρα 3 προς το σκεπαστό, δηλαδή εκεί στα ορεινά. Από εκεί, για να λέω την αλήθεια, το πέναλτι της Λιβαδιάς το είδα πέναλτι εγώ.
Αλλά όλοι μου λένε, μέχρι και εσύ μου είπες ότι για να μου λες εσύ δεν είναι αυστηρό. Για μου είπες έξω ότι είναι αυστηρό. Άρα δεν ήταν πέναλτι. Το βρίσκει πάνω στο βηματισμό άθελα. Άμα το βρίσκει πέναλτι. Το βρίσκει, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι, αν το έδινε αυτό κατά του ΠΑΟΚ θα τσίριζα και εγώ. Άμα το. Όχι, όχι. Ναι. Άμα τον βρίσκει είναι πέναλτι. Τον βρίσκει ή δεν τον βρίσκει. Το βρίσκει, το βρίσκει. Αν τον βρίσκει είναι πέναλτι. Εδώ μου λένε ότι δεν τον βρίσκει καθόλου. Για να μην είμαι και εντελώς απόλυτος, επειδή μία φορά το είδα και εγώ και γι' αυτό λέω. Μα γι' αυτό λέω ότι αλλιώ το βλέπει. Δεν είναι κραυγαλαία περίπτωση πέναλτι. Είναι. Πώ να σου πω, ρε παιδί μου, το ψιλοακουμπάει και ο άλλο αν δεν πέσει. Ο άλλο αν δεν πέσει είναι γκολ. Ωραία. Ναι, εγώ θέλω να είμαι όσο μπορώ σωστό. Ναι. Είτε σχολιάζω του ΠΑΟΚ είτε του Άρη, γιατί μπορεί να το λέω ότι είμαι. Δεν θέλω, είμαι αντιπαοξής, ρε παιδί μου, αλλά τη μέρα νύχτα δεν μπορώ να την κάνω. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι κοντρολάρει ο επιθετικός. Αν τον ακουμπάει, δεν έχει λίγο πολύ. Πρέπει να ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Αν τον ακουμπάει, είναι πέναλτι. Ναι. Αν δεν τον ακουμπάει. Από τη στιγμή όμως που δίνει πέναλτι, ναι, πρέπει να δώσει και την κάρτα που είναι κόκκινη. Και ωραία. Γιατί εκεί αν γίνει το 2-1. Το πέναλτι του Άρη είναι μας πέναλτι. Γιατί ναι, είναι Mars. Δηλαδή, Mars όχι το, αυτό το, εντάξει, το, δίνεται, το σοκολάτι. Δίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα, για να ξεκινήσω να μπω. Κόκκινη. Γιατί αν το δώσει κόκκινη και παίξει με 10 και είναι ούτε το 2-1. Ούτε στον άλλον έδεσε όμως κίτρινη. Γιατί να δώσει τον τέτοιο. Ούτε στον, σε αυτόν που έκανε στον Ματέο το πέναλτι δεν έδωσε κάτι. Δεν ήταν για κάρτα. Όλες, όλα, όλα τα πέναλτι. Ωραία, όλα τα πέναλτι, ναι, εντάξει. Είναι τελευταίος παίκτης. Άρα αυτό έχει δίκιο, γιατί είναι, ακούγαμε, τον, πέναλτι, ακούγαμε τον Τζαλτίδη είναι, που έλεγε. Είναι πέναλτι, είναι και κάρτα. Α, μπράβο, ακούγαμε και τον Χρήσαδο που έλεγε σωστά ότι. Μάλλον είχε ή τον είπανε ότι δεν τον ακούμπησε, δεν τον έκανε, δεν το σφίριξε. Τον είπα, φίλε, από τη στιγμή που τέλος το σφίριξε, είτε, ή το παίρνει πίσω και λες, δεν είναι πέναλτι, ή πέναλτι εγώ, και κάρτα. Εγώ να πω, λοιπόν, για να πω μερικά έτσι πολύ βασικά. Καταρχήν με εντυπωσίασε ο Λεβαδιακός. Δεν τον περίμενα τόσο καλό, δεν τον είχα δει φυσικά. Πού να τον δω το Λεβαδιακό. Με εντυπωσίασε, έπαιξε, δεν είδε να παίξει αντιποδόσφαιρο. Έπαιξε, μου άρεσε ότι που πίεζε μέχρι και στο 85 πίεζε, δηλαδή πίστευαν ότι μπορούσαν να το ανατρέψουν το μάτς. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν σου είχες δει. Φίλε, ο Λεβαδιακός. Και τον Ολυμπιακό τον είχε. Ο Λεβαδιακός δεν έπαιξε κλειστή άμυνα, δεν έβαλε φορτηγό πίσω. Ναι. Έπαιξε ανοιχτό ποδόσφαιρο. Γρήγορος παίκτης μπροστά. Έπαιξε ποδόσφαιρο για να κερδίσει και πλήρωσε αυτό. Αυτός ο Μαρκόφσκι δεν ξέρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, άσχετα το πέναλτι που το έχασε. Ναι. Δεν ξέρω πού έπαιζε αυτός. Έπαιζε Ελλάδα πέρσι. Γιατί εμείς λείπαμε και 4 χρόνια τρέγια. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μάπα είναι. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Μάπα το καρπούζι. Ωραία. Ωραία. Να περάσω στον Άρη. Με απογοήτευσε από τον Άρη. Ο Άρης ήταν. Ο Άρης θέλει να. Τώρα πέραν. Όταν μιλάμε σοβαρά και άλλο όταν κάνουμε πλακές. Ο Άρης θέλει πολλή δουλειά, όπως και ο προπονητής του είπε, αν άκουσα καλά. Θέλει ακόμη παίκτες, νομίζω ότι δεν έχουν βρει ο ένας τον άλλον. Έχει ποιότητα ο Άρης, έχει ταχύτητα. Δηλαδή έβαλε, μπήκε μέσα ο Σιώπης που πραγματικά έκανε δύο λάθη. Παιδικά λάθη, δηλαδή θέλει ακόμη η ομάδα δέσιμο. Το καλό είναι βέβαια ότι περνώντας ο καιρός και παίζοντας τα παιχνίδια και μην είναι τόσο καλός όσο φαίνεται βάσει της ποιότητας και της ταχύτητας που έχει η ομάδα, κερδίζει. Δηλαδή σήμερα μπορούσε να κάτσει και μια στραβή. Κερδίζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χτίζει και ψυχολογία μέσα από αυτά τα παιχνίδια η ομάδα. Μου έδειξε κάποιες αδυναμίες στην άμυνα αρκετές, ειδικά από τα αριστερά και από τα δεξιά δεν ήταν τόσο. Από τα αριστερά ο Μενέντεθ ήταν απογοήτευση νομίζω. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από εκεί το 7 τον έκανε ό,τι ήθελε. Το 7 του Λεβαδιακού, το 7 του Λεβαδιακού είναι πολύ ωραίο παίκτη. Είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αυτοί παίζαν πέρσι. Γιατί λέμε καμιά φορά λέμε για τους δικούς μας να βλέπουμε κι αλλού. Καμιά φορά δεν λες και εσύ. Πού τον βρήκε αυτό να η Λιβαδιά και δεν μπορούμε να βρούμε εμείς τέτοιους παίκτες. Όντως. Λοιπόν, ο Άρης αμυντικά έδειξε αδυναμίες. Και στις τέσσερις θέσεις του. Νομίζω ότι με γρήγορους όταν βρούμε μια ομάδα μπροστά. Ο Ναγκής είναι έτσι, το 7. Το Ναγκής. Ναγκής, ναι. Ναγκής. Πεχταράς. Άρα αυτός φέτος, ναι, δεν τον έχω ξανακούσει. Πεχταράς. Φέτος πρέπει να τον έφερε ο Λεβαδιακός. Φοβερός από αριστερά. Ούτε, είναι, αλλού, ούτε σε άλλη ομάδα να έπαιζε. Όλη την πλευρά. Όχι, σε λίγο, όχι τώρα. Όχι. Μετά το διάλειμμα. Να πει και ο Τάσος 2-3 πραγματάκια και θα ανοίξουμε και τις γραμμές, έχουμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, φαίνεται ότι όταν θα βρεθεί κάποια ομάδα με μπροστά πιο. Γρήγορους παίκτες, το δίδυμο νομίζω ότι θα σπάσει σε κάποια στιγμή το δίδυμο του, έτσι νομίζω, χωρίς να είμαι προπονητής, του Βέλεθ με τον Δελιζήση.
Και νομίζω εκεί θα μπει και ο Σόουζα, γιατί είναι και πιο γρήγορος, μπορεί να είναι πιο κοντός. Είναι και οι δύο, δηλαδή, ας πούμε, στο ψηλό παιχνίδι και οι δύο. Ο Βέλεθ, εντάξει, είναι και κάτω, αλλά. Έχει νομίζω... και τον Αλβανό αμυντικό. Ναι, θα μπει και ο Σόουζα. Εκεί λέγαμε, εκεί θέλουμε. Ο Κολάσο μπήκε αλλαγή. Δεν έδεξε. Εγώ από τον Κολάσο, χωρίς να είμαι έτσι, πάντα μου άρεσε αυτό. Δεν περιμένω πολλά πράγματα από τον Κολάσο. Μπορεί να είναι μαζί με τον Μενέντεθ οι δύο αδύναμοι κρίκοι. Και βασικά, εφόσον στην Μπόκα έπαιζε αριστερά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον βάζει αριστερό μπακ. Παραδείγματος χάρη. Έπαιζε αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Όσοι παρακολουθούν Μπόκα, αυτό μου λένε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έπαιζε ο Βαλεριάνος. Βάλ τον μπακ αριστερό. Δηλαδή, σώνει και καλά να παίξει στο κέντρο τέτοιο. Εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα, δεν είμαστε προπονητές. Δείχνει ότι ο Άρης εκεί πέρα θα υπάρχει ένα προβληματάκι. Επαναλαμβάνω, με πιο ποιοτικές ομάδες και με πιο γρήγορους επιθετικούς μπροστά. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο. Δηλαδή, πιστεύω θα σπάσει αυτό το δίδυμο σε κάποια στιγμή του Βέλεθ με τον Δελζίση. Σε κάποια στιγμή θα μπει και ο Σόουζα. Σαν πιο γρήγορος και πιο κοντός. Αυτά εντάξει. Ο Άρης μπροστά διαθέτει ποιότητα. Φαίνεται αυτό. Και ταχύτητα. Προχωράμε στο επόμενο μάτς. Μην πούμε τώρα με το Λεβαδιακό κέρδισα. Μην κάναμε και εντάξει. Καλά, τότε την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε στη Λάρισα και πήγε, έκανε στο Εντάξει, και οι Ολυμπιακοί κάναν. Και βάλαν προχθέ. Και ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τέτοιο. Και οι Ολυμπιακοί κάναν όλα. Το ίδιο που έγινε στο Καφτατζόγλιο έγινε ακριβώς χθες στο Καραϊσκάκι. Καλά, τι, αυτό είναι τιμητικό δηλαδή για τους Ολυμπιακούς. Όχι, αλλά τι να πει ότι ο Ολυμπιακός είναι άτιτλος. Σε τρίτο παιχνίδι έχει καθυστερήσει. Ο Ολυμπιακός. Ναι, στι καθυστερήσει το 92 και έχει χάσει στο 88. Η Τρίπολη το άχαστο μόνος του. Σήμερα επειδή έφυγα με το που σφύριξε έτσι για να προλάβω λίγο να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι ανάλογο. Λογικά θα πήγαν πάλι παίκτες και έγινε χέρια ας πούμε, να δίνουν στην κερκίδα. Αυτό Τάσο για μένα δείχνει ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Υπάρχει δίψα ρε Σιζάκο. Λοιπόν, λογικό είναι. Υπάρχει δίψα για διάκριση. Δίψα υπάρχει σε όλους. Είναι λογικό. Δίψα υπάρχει σε όλους. Σε ένα σημείο όμως. Δίψα υπάρχει. Όχι. Αυτό απαντάω σε αυτό που λες. Ότι για κάνουν κέρδισαν τώρα και κάνουν χέρια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλό κλίμα καταρχήν στα αποδυτήρια και στην ομάδα. Και δεν είναι μόνο επειδή κερδίζει τα μάτς. Σημαίνει ότι υπάρχει δέσιμο. Ξέρεις τι μου έχει πει πάλι τέτοιο επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Ξέρεις που φαίνεται λέει, όταν πηγαίνει μια ομάδα, όταν υπάρχει καλό κλίμα. Πώς λέει όταν πέφτει κάποιος και τραυματίζεται, αν σηκώνονται να τον βοηθήσουν οι αναπληρωματικοί, μπασκετμπολίστας είναι αυτός, και πώς αν πανηγυρίζει ο πάγκος καλάθια αυτών που παίζουν. Κατάλαβες, σου λέω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα. Διότι αυτός που δεν παίζει, λογικό είναι να θέλει να παίξει και να μην χαίρεται σε εισαγωγικά αν ο παίκτης που τον είναι στη βασική εντεκάδα πηγαίνει καλά, έτσι δεν είναι. Αν εγώ πιστεύω ότι θέλω να παίξω εντεκάδα, πιστεύω ότι χωράω σε μια ομάδα, είμαι ενδεκαδάτος και δεν παίζω, μου τη δίνει αν ο Τρέγιας. Αλλά άμα το χειροκροτάω τον Τρέγια, σημαίνει ότι υπάρχει καλό τμήμα. Άμα πέσει ο Τρέγιας και εγώ πάω, του δώσω το χέρι δίπλα μου, σηκωθώ από τον πάγκο, στους πανηγυρισμούς, επαναλαμβάνω, και σε αυτά, στις δύο περιπτώσεις που σου είπα. Έτσι μου είπε αυτός και νομίζω ο επαγγελματίας παίκτης ήταν, ξέρει καλύτερα από εμάς. Αυτά δεν έχω. Τώρα το επόμενο μας του Άρη είναι νομίζω στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Τα πήραμε τα Γιάννα. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω τώρα αυτό με τις μετακινήσεις, αυτά τι γίνεται, αν γίνει πολύ νωρίς. Εντάξει, θα πάτε. Καλά, ότι δεν ξέρω αν. Όχι, εννοώ με τις. Αν απαγορεύονται πλέον, αν πόσα δίνουν εισιτήρια και αυτά δεν τα ξέρω. Αν πάντως πει τα Γιάννενα. Δεν ξέρω και πόσο χωράει το γήπεδο. Πόσο χωράει αυτό, μικρό είναι. Καμιά 8-9.000. Τόσο χωράει, εγώ νόμιζα περισσότερο χωράει. Άμα πει 5.000 δίνουμε, νομίζω ότι θα γίνουν γιάγματα εισιτήρια. Εκεί έχει σε stop, να ξέρεις, δεν κερδίζει. Έχει stop. Καλά, αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Έτσι πιστεύω. Θα είναι και ο Κλάους. Άκουσε. Όταν είναι μπάλα, είναι τρία αποτελέσματα. Όταν παίζουμε μπάλα, είναι τρία αποτελέσματα. Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ άλλο είπα. Λέω, άμα πει τα Γιάννενα, η διοίκηση, πώς λέγεται αυτό που είναι. Στο Βασίλη. Αυτό, ναι. Φαίνεται ότι είναι ο πρόεδρος, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι. Λοιπόν. Άμα πει πάρτε ρε Σαριανή 5.000 εισιτήρια, πιστεύω θα γίνουν γιάγμα σε μία μέρα. Έτσι πιστεύω, με την τέτοια που υπάρχει. Αυτά έτσι χοντρικά, γιατί επαναλαμβάνω δεν είδαμε ούτε φάσεις. Okay. Πάμε στο break. Πάμε στο break. Και αρθούμε. Μετά θα πεις εσύ για. Πάμε 2-3 πραγματάκια και ανοίγουμε και γραμμούλες. Το 23-10-287. Λογικό είναι, θα θέλει και ο κόσμος να μιλήσει. Κληρώνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ. Έτσι την Κυριακή, γήπεδο Τούμπας, 8.30 το βράδυ. Εντάξει, FM κενό. Πληκτρολογείτε, ονοματεπώνυμο γράφεται και το στέλνετε στο 54-5-26. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Τρία εισιτήρια, παιδιά. Τρία εισιτήρια δίνουμε εδώ σήμερα. Το ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλη και Τάσο Τρέγια
για το μάτσε, το ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος, ΠΑΟΚ ΑΕΧ, στο γήπεδο της Τούμπας, 8.30 το βράδυ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε. Πληκτρολογείτε FM, αφήντε ένα κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο, κάποιο σχόλιο θέλετε, και στείλτε το στο 54526. Έλα, Ζαχού. Πριν πεις, ξεκίνησε για τον ΠΑΟΚ, αυτό ήθελα να σου το πω και προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και θα φαινόταν σαν τρολάρισμα, αλλά δεν είναι έτσι, να σε πειράξω. Το βλέπεις εδώ. Ναι. Η δεύτερη έδρα του ΠΑΣ, ο ΠΑΣ έχει δηλώσει δεύτερη έδρα, ξέρεις πια. Πού να ξέρω. Την Τούμπα. Mm. Και είναι στον αέρα το ΜΑΣ, γιατί κάνουν κάποιες εργασίες, δεν ξέρω τι γίνεται. Για το πρώτο, το Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα, ήταν Γιάννενα Ολυμπιακός και το γυρίσαν, δέχτηκε ο Ολυμπιακός, ζήτησε τα Γιάννενα από τον Ολυμπιακό να το παίξουν. Γι' αυτό έχει τρία συνεχόμενα Ολυμπιακός στην έδρα του. Ήταν Γιάννενα Ολυμπιακός και πήγε Ολυμπιακός Γιάννενα. Δέχτηκε ο Ολυμπιακός δηλαδή να το παίξει, να κάνει αυτή τη χάρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμο το γήπεδο των Ιωαννίνων, αλλά από ό,τι φαίνεται, όπως βλέπεις και εδώ πέρα, είναι στον αέρα το μάτς και μπορεί να γίνει και στην Τούμπα. Εντάξει. Καλό θα είναι αυτό, περισσότερος κόσμος. Εκεί τουλάχιστον είναι βραδινό το μάτς, δεν θα χαλάσουν οι προβολείς. Ναι. Γιατί έχει παίξει πολλά βραδινά μάτς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι συνηθισμένος να παίζει 3 η ώρα το μεσημέρι, γιατί σωστό. Είναι λογικό να έχουν ανάψουν οι προβολείς 4 χρόνια. Ναι. Στο Χαριλάο, λογικό είναι να χαλάσουν. Σωστό. Την πρώτη φορά που χάλασε. Θυμάμαι όμως. Όχι, πληρωμένη καμιά δει τίποτα εκεί. Όχι, πέρα. Ήρθε κατευθείαν, το φτιάξανε. Α, αλλά θεωρώ που είπε για κομμένο και θυμάμαι όταν παίξαμε την Περούτζια εκεί, ένα πυλώνα είχε καταστραφεί. Όλο κατά περίεργη σύμπτωση, ένα πυλώνα είχε καταστραφεί. Είχε καταστραφεί, ξέρω. Τι έπεσε. Δεν ξέρω. Ε? Για να μην γίνει το μάτς, αλλά τελικά έγινε. Είχε είχε... Όχι την ώρα του μάτς. Όχι την ώρα του μάτς. Μία-δύο μέρες. Όχι, όχι. Ήταν ένα υποδειγματικό. Έγινε το μάτς. Έγινε, ένα-ένα. Δεν μα έβαλε γκολ. Ο μεγάλος Βρίζας που έβαλε γκολ. Μεγάλος Βρίζας, ναι, μεγάλος Βρίζας. Πάοξες από μικρός. Έχει βάλει μεγάλα γκολ, όπως μέσα στην Άρσεναλ που πήραμε την τεράστια πρόκληση. Και με την εθνική είχε βάλει. Γιατί είμαι και 92 χρόνια αίτητος στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο είμαι 92 χρόνια αίτητος. Ωραία. Εντάξει, τότε να με άλωσα, Άρσεναλ άλωσα, θα άλωσω και Chelsea. Εύκολο. Για να δούμε, αφού ξέρεις όλους το Λονδίνο το έχει για πλάκα, θα τους κάνεις. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ο Άρης έχει μπει πολύ φουριόζος. Μπορεί να έχει παίξει με ομάδες μικρού βεληνικούς, σαν όνομα, σαν φανέλα. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει κάνει ξεκίνημα με 3-3. Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια. Καμιά 20 χρόνια νομίζω πρέπει να χρόνια πίσω στην Α Εθνική, στη μεγάλη κατηγορία, για να βρούμε Άρη Θεσσαλονίκη να κάνει 3-3 εντός, εκτός και επί τα. Όπως είπα, έχει δημιουργήσει ένα καλό σύνολο ο Ερέρα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν έχει πολλά ελληνάκια μέσα βέβαια. Λογικό είναι αυτό για να υπάρχει ποιότητα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι διαφέρει και πολύ κανέναν. Ούτε κάτι άλλο ενδιαφέρει πάρα πολύ κανέναν. Αυτό που είναι για τους φίλους του Άρη είναι η δίψα για διάκριση. Έτσι, σε Ελλάδα αρχικά, αν μπορέσει να διεκδικήσει κάτι και αν βγει η Ευρώπη. Του χρόνου, πρώτα Θεός γερή να είμαστε. Παραδόξως μιλάς σωστά. Αν μπορούν για Ευρώπη. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω το λέω άλλη μία φορά. Είναι μία ομάδα η οποία δείχνει καλά δείγματα, αλλά είναι επιρρεπής. Δηλαδή σήμερα αν γίνει το 2-1 με το αυστηρό πέναλτι που δίνει. Θέλει δουλειά ακόμη. Το είπε και ο προπονητής. Ο διαιτητής, έτσι. Και χαρίζει κάρτα. Από τη στιγμή που το έδωσε, έστω αυστηρό είναι, δεν είναι, είναι κάρτα. Τη δίνει την κάρτα εκεί. Μένει με 10 δηλαδή, χωρίς να τελειζήσει ο Άρης. Κάνει το 2-1 εκεί στο 65, πότε ήταν, 70. Ο Λεβαδιακός έχει θέμα. Δηλαδή παρά την καλή εμφάνιση. Γιατί ο Λεβαδιακός... Μέχρι εκεί έπρεπε να ήταν 4-1 όμως το μάτι. Κοίταξε λίγο. 4-1. Θα τα βάζατε. Μπορούσε και ο Λεβαδιακός να κάνει το 0-1 εκεί στη φάση του καλά. Με το 7 που λέμε τον Μπιχτούρα. Ναι. Ο οποίος είχε 60 συμμετοχές σε ομάδα. Ναι, αυτό μας έστειλε ο φίλος. Και ομάδες νέων πρέπει να εννοεί, γιατί μου λέει 60 συμμετοχές και αρχηγός νομίζω. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δίκαιο σήμερα, έτσι δίκαια κέρδισε ο Άρης, αλλά εγώ το επαναλαμβάνω άλλη μία φορά, μην πετάτε τόσο πολύ στα σύννεφα, μην αυξάνετε τόσο πολύ τις απαιτήσεις και αγχώνετε την ομάδα σας, γιατί υπάρχει και η απότομη προσγείωση, να ξέρεις. Αυτό χρειάζεται πίστοση, για όλους ισχύει, πίστοση χρόνου για να δέσει, θέλει δουλειά, να δέσει η ομάδα. Θέλει δουλειά, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Να το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό. Μα φαίνεται αυτό, είναι το σχόλιο. Δουλειά. Το σχόλιο. Σκοπός είναι πριν πεις ότι υπάρχουν ικανότητες. Φαίνεται ότι υπάρχουν ικανότητες και δυνατότητες. Γιατί η δουλειά μπορεί να κάνεις όσο θες. Αν δεν έχεις ικανότητες, και εγώ, αν μου πεις να γίνω γιατρός αύριο, όσο δίψα να θέλω, όσο τέτοιο, δεν μπορώ να γίνω γιατρός. Από την άλλη τώρα, εμένα. Πάμε στα δικά σου. Σαν ΠΑΟΚ μου δίνουν ένα πέναλτι με την Τρίπολη.
που χρειάζονται 18 replay να δούμε αν είναι πέναλτι, που είναι για μένα πέναλτι, γιατί τσιμπάει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς, πάει για γκολ, τον ανατρέπει ολοκάθαρα. Σε εκείνο το μάτσα, θυμάστε, με την Τρίπολη, δεν δίνει δύο αποβολές του Καρακάκη με δεύτερη κίτρινη και του Ιγκλέσιας, ο οποίος πατάει εσκεμένα τον Ουάρντα, χαρίζεται δύο κόκκινες και πέναλτι του Ουάρντα στο πρώτο ημίχρονο. Ένα μάτς, το πρώτο μάτς. Στο δεύτερο με τον Πανιόνιο δεν μου δίνει ολοκάθαρο γκολ 3,5 μέτρα. 3,5 μέτρα καλύβεται ο ποδοσφαιριστής ο Ακμπομπ και σου λέει άσε να μην γίνει το 2-0 και τελειώσει το μάτς. Έχει άλλα 8 λεπτά, πας και γίνει καμιά στραβή. Εντάξει. Και βλέπουμε τώρα το μάτς με τον Όφη στο 3. Στο 3 το ολοκάθαρο πέναλτι που είναι και κάρτα. Ανατρέπει δηλαδή, κάνω το 1-0. Κάνω το 0-1. Μπαίνω με γκολ από τα αποδυτήρια και δεν το δίνει Αλεξέας και Διαμαντόπουλος. Αυτά οι οποίοι έχουν παραπευθεί κιόλας. Πήραν κακή βαθμολογία. Εντάξει, μετά τον Καμπούρη, ο οποίος πήγε σπίτι του, βλέπω να πηγαίνουν και αυτά τα παιδάκια σπίτι τους. Γιατί τι να κάνουμε. 3-3, τον ΠΑΟΚ του να δικούν κατάφορα. Τι λέει, ποιος. Θέλει δουλειά, λέει ο Άρης, όπως και το Ράσο του Τρέγια. Το Ράσο του Τρέγια, παιδιά, δεν θα ράφτει φέτος. Θα περιμένετε. Του χρόνου, άντε. Και ένα χρόνο να περιμένουμε. 48 τέτοια χρόνια περιμένετε για κύπελο. Για πρωτάθλημα, να περιμένετε καμιά 148. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, δεν θα πω άλλα. Έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα πω άλλα. Εντάξει, γιατί περιμένω τρεις φίλοι. Τρεις φίλοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ντρούλινγκ. Το μικρός πώς είναι, ρε Ντρούλινγκ, να σκέφτεσαι. Ζάχος. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Τάσο. Ο Τάσος είμαι από Ρέθυμνο. Γεια σου, Τάσο. Από Ρέθυμνο, όχι από Ηράκλειο, από Ρέθυμνο. Ναι. Είμαστε εδώ στο Ρέθυμνο πάνω από 100 άτομα. Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη με 35.000 άτομα. Σ' άκουσα και το πρωί. Ωραία. Ίσως το μάτς, έτσι. Ίσως το μάτς. Ναι, ήμουν στο μάτς. Καταρχήν θέλω να μου πεις τι έγινε και δεν σας άφησα να μπείτε στην κερκίδα στα... Λοιπόν, εμάς μας δώσαν 750 εισιτήρια για τη θύρα 6 που είναι στο κέντρο μέχρι το κόρνερ. Και μετά η θύρα 1 είναι το πέταλο. Επειδή θέλω να αφήσουν και μια ζώνη, μας δώσαν μετά εισιτήρια για τη θύρα 1. Ακούγομαι? Ναι, ακούεις. Λοιπόν, μας δώσαν εισιτήρια για τη θύρα 1. Στη θύρα 1 ήμασταν πάνω από 200 άτομα αυτοί που κόψαμε εισιτήρια για να πάμε. Γενικά στο παιχνίδι ήμασταν πάνω από 1000 άτομα. Μες στο μάτς. Ναι. Τρομερή κερκίδα. Πήγαμε να μπούμε μέσα στο μάτς, άρχισαν να κάνουν 4-5 του Όφη, οι οποίοι δεν είναι στο παδικό κίνημα του Όφη αυτοί. Δεν είναι στη θύρα 4 οι συνέχεια αυτά. Είναι ακριβώς απέναντι. Είναι... Εκεί μαζεύονται γαυροβάζελοι, διάφοροι, περίεργοι, εκεί από καμιά γειτονιά εκεί πέρα. Αρχίσαν αυτοί να βρίζουν ότι εδώ δεν μπαίνετε με φανέλες του ΠΑΟ. Έμαθα και μια σαβούρα ήταν θηλυκή εκεί πέρα. Ναι, ήταν μια... Ναι, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Βασικά πρεζού ήταν. Ένα λες ήταν, ναι, κατάλαβα. Ναι, ένα λες. Άρχισαν να χαρακτηρίσουν, φωνάξαν να μας πάνε Βούλγαρους κάνα δύο φορές. Ήμασταν στη φάση ότι άμα μπαίναμε μέσα εκεί τα 200 άτομα θα τους είχαμε αφήσει σε κόμμα. Αλλά δεν θέλαμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και πήγα εγώ προσωπικά και βρήκα τον υπεύθυνο ασφαλείας και το μίλησα και με το προς τιμήν τους, έτσι, η φιλοξενία απίστευτη, τον πρόεδρο του από την ΠΑΕ Όφη και τον υπεύθυνο ασφαλείας και με τον που τους είπα τι συμβαίνει, γιατί είχαμε και παιδάκια, είχαμε και οικογένειες. Κατευθείαν ανοίξαν τα τουρνικά από τη θύρα 6, μας βάλανε μέσα, μας πήραν και τηλέφωνο παιδιά από τους νέους και μας είπαν ότι με το που μάθανε ότι έγινε αυτό ξενερώσανε, γιατί αυτοί δεν έχουν σχέση με αυτούς απέναντι στη θύρα 1. Εμείς με τα παιδιά από τους συνέχεια στη θύρα 4 πήγαμε και... Τάσο, τρέξτε το έχει γραμμές γιατί χαμός. Ναι, ήπια μαζί μπήρες, τέλος πάντων όλα καλά. Αυτά, εκεί έληξε το θέμα και είδαμε το παιχνίδι, κάναμε την κερκίδα μας. Για το πέναλτι τώρα, δηλαδή αυτά που σου έχω πει πάλι για τρίτο μάτς 70-30 ο ΠΑΟΚ, αν ήμασταν άλλες χρονιές που παίζαμε με λιμά θα είχαμε πάει χ, θα είχαμε χάσει τα μάτς και τα τρία αυτά. Απλά τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι είμαστε στο καλύτερο επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το χτύπημα το άκουσα εγώ από το κέντρο, από τη σέντρα του γηπέδου. Για το πέναλτι. Ναι, χωρίς να, είναι ξέρεις οι φάσεις που λες δεν χρειάζεται να το δω. Ναι. Άκουσα το χτύπημα. Πολλές φορές όσοι έχουν παίξει την μπάλα το ξέρουν αυτό. Τα χτυπήματα ακούγονται. Ωραία. Λοιπόν, αυτό. Τώρα ένα άλλο που ήθελα να πω. Τελευταίο και να κλείσω. Εγώ θα προτιμούσα, γιατί ζω στον Νότο 25 χρόνια και αυτή τη συσπήρωση που βλέπω να έχουν οι γαβροάιτζοβάζελοι. Εμείς επάνω δεν την έχουμε με τίποτα, εμείς τρογόμαστε μόνοι μας. Δηλαδή εγώ θα ήθελα να κερδίζω ο Άρης και πάω όλα τα παιχνίδια και να παίζουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο δυο μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Να σε καλά, αυτό. Αυτό, μόνο αυτό. Γιατί με αυτά που βλέπω εδώ έχουν πέσει τα μαλλιά μου. Δηλαδή το τι γίνεται. Να σε καλά, αδερφέ. Δεν περιγράφεται. Θα τα πούμε από κοντά την πέμπτη. Να σε καλά, γίγαντα, είσαι ωραίος. Τα λέμε. Γεια σου, ρε Κρητή, καρέ. Καλό βράδυ. FM κενό.
ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Τρία εισιτήρια κληρώνουμε σήμερα για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ. ΠΑΟΚ ΑΕΧ, την Κυριακή 8.30 γήπεδο Τούμπας. Ορμάτε, τρία εισιτήρια. FM και NO, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. 2310287 και 38 γραμμές δικές σας. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζέχο. Καλησπέρα, γεια σου. Καλησπέρα, γιατρέ είσαι. Εγώ είμαι. Άρα γιατρέ, τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Τη Γερμανία είναι από παλιά από τις εκπομπές. Τώρα ήρθε εδώ ο άνθρωπος, είναι χειρούργος γιατρός στη Γερμανία. Αχρειάζομαι. Ήτανε, είναι εδώ τώρα, είναι τώρα. Εξαιρετικός επιστήμον έχω μάθει. Τασούλη. Έλα γιατρέ μου. Μπορώ να φέρω για ένα ατύχημα που συνέβη στην ΠΑΕΑΕΚ, στα γραφεία. Ναι, πες. Φούσκωσε η κούπα του πρωταθλήματος. Έπεσε δίπλα το ποτήρι με νερό και φούσκωσε. Κατάλαβα. Και τώρα τη στεγνώνω με το πιστολάκι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Στέγνωστο γιατρέ. Τι να πούμε ρε Τάση, εντάξει, όλα αυτά που λέγαμε φαίνονται στο γήπεδο πλέον. Για το ΒΑΡ λέγαμε από προπέρυσι, ο Σαββίδης λέει αν είχε πει αν δεν έχετε λεφτά να τα βάλω τα δικά μου τα λεφτά, μόνο να μπει αυτό το σύστημα, κάποιοι ψηφίσανε να μην μπει αυτό το σύστημα και τα βλέπεις μόνος τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τον Άρη τον βλέπω καλά, μπράβο, αλλά πιστεύω, να μου πει και ο Ζάχος τώρα, ναι, να παίξει όλα τα παιχνίδια με όλους τους αντίπαλους το ίδιο, έτσι όπως έπαιξε και σήμερα με το Λιβαδιακό, να είναι έτσι ανταγωνιστικός, να είναι καλός, παικτικός. Για ποιο λόγο να μην παίξει όλα? Όχι, λέω ρε παιδί, να κρατήσει φυσικά αυτή την ιστορία. Να έχει διάρκεια, να μην κάνει. Ναι, ναι. Θα δείξει αυτό, εντάξει, ακόμη νωρίς. Ναι, να μην κάνει κοιλιά ρε παιδί μου, πώς να σου πω, δηλαδή να κάνει σωστή διαχείριση. Αν και έχει εναλλακτικές λύσεις πλέον, αρκετά ποιοτικές και στον πάγκο, αυτό θα το. Εντάξει, καμιά ομάδα δεν μπορεί να κάνει τώρα. Όλες οι ομάδες κάνουν μια κοιλιά σε κάποια στιγμή του πρωταθλήματος. Τώρα είναι. Και κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω προσωπικά, Ζάχο, σένα. Αν μπορώ να απαντήσω, βέβαια. Ναι. Εσύνα η γνώμη σου για το καινούριο γήπεδο που θέλει να χτίσει ο Σαββίδης για τον ΠΑΟΚ, ποια είναι? Η γνώμη μου, αν έχει τα λεφτά και δώσει τα κεφάλαια, στο χτίσει. Τι να, ποια είναι η γνώμη? Όχι, για αλλού του πάω και θα με καταλάβεις τώρα γιατί του πάω και θα το βγάζω στον αέρα. Mm-hmm. Αν πρώτα ο Θεός, βέβαια, αν γίνει κάτι, όχι μόνο για του πάω, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, mm-hmm, όποιος έχει λεφτά να το χτίσει. Μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο έργο, έτσι, για την Τούμπα, που θα έχει εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Έτσι, ναι, το λογικό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που θα εργάζονται δεν θα είναι μόνο ΠΑΟΚτσι, θα είναι και Αριανοί και Ηρακλείδες, έτσι δεν θα είναι? Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Οπότε είναι, λογικά. Καλά, εκτός αξίδες Ολυμπιακοί παντού. Εκτός αν υπάρχει Facebook. Από Αθήνα θα γίνουν. Για πες μου, φίλε μου, ναι. Ναι. Ναι, την ερώτηση να ακούσω. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η λογική, ρε παιδί μου, που είχαμε πριν εδώ και τόσα χρόνια, να ψωφίσει κάτι κάτω η γείτονα, κάποτε πρέπει να τελειώσει, ειδικά στις σημερινές εποχές. Ωραία. Με ρώτησες αν πρέπει να χτίσει. Αν έχει τα κεφάλαια και με τον παρά μου που λέω την κυρά μου, φυσικά στο χτίσει. Βέβαια, είπαμε αυτό που παίρνει τα στρεματάκια, καλώς τα παίρνει για μένα, αλλά θα πρέπει να πάρουν και οι άλλοι κάτι ανάλογο, έτσι. Εννοείται, για να είμαστε ισόπεδοι. Άμα έχει τα χρήματα και τα διαθέσει, τι θα τον πω εγώ, μην το χτίζει. Τι θα πει? Ωραίος. Μα δεν είναι ωραίο, αυτό είναι κοινή λογική. Τι θα πει, δεν είναι θέμα. Μα εγώ ήθελα αυτό το πράγμα να ακουστεί στον αέρα, Ζάχο. Μα δεν λέω κάτι παράλογο, τι. Είσαι ωραίος γιατρέ, να είσαι καλά. Επόμενος. Καλό σας βράδυ. Να είσαι καλά. Βασιλή, ρωτάει εδώ ένας φίλος τον τίτλο του τραγουδιού που μπήκα μετά το διάλειμμα, το θυμάσαι? Church. Πες το ρε. Reptile. Από τους Church το Reptile. Church, εκκλησία. Church, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έλα ρε φίλε. Είδες, μαθαίνω αγγλικά. Πώς γραμμές έχουμε? Μία, ωραία, πάμε στη γραμμή και διάλειμμα. Μην παίρνει άλλη. Ναι, να διαβάσουμε και κάνα μηνυματάκι, έτσι, γιατί έχω αρκετά μηνύματα. Ωραία. Τα διαβάσω εγώ. Άλλη μία, το δίνω. FM και NO, πληκτρολογείτε, παιδιά. Ονοματεπώνυμο απαραίτητα. Αποστολή στο 54526. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟ ΑΕΚ. Εντάξει, το είπα σωστά. Το είπε. Άμπραβο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εδώ για να είμαι δικηγόρο τη ΑΕΚ. Εντάξει, να σε υπερασπίσεις. Λίγο στραβώνεις όταν λέω. Καθόλου. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καθόλου. Όλοι θα χάσετε στο Κλεάνθες Βικές, μην σταχωριές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέσσερα μάτια έχεις χαμένα. Τέσσερα μάτια. ΑΕΚ με Ολυμπιακό μέσα έξω. Ναι. Είναι δώρα. Στο Βικελίδης. Είναι δώρα. Έτσι πιστεύω. Στο Βικελίδης, στο Χαριλάου εννοώ. Μέσα έξω λέω. Τέσσερα μάτια που θα παίξεις με Ολυμπιακό και ΑΕΚ είναι χαμένα. Δηλαδή βγάλε από τώρα 3, 6, 9, 12 βαθμούς. Πέταξε τους, ξέχασε τους. Για να δούμε. Έτσι λέω εγώ. Και εγώ λέω, έχω μαζί σου λέω, θα κάνω δύο νίκες. Εντάξει. Έτσι λέμε. Να δούμε.
Μακάρι λοιπόν, να τους κερδίσετε. Φίλοι. Όχι, μαζί σου λέω. Α, μαζί μου, εμένα. Α, εγώ νόμιζα με αυτούς. Έχουμε γραμμή ή επεισόδιο. Θέλεις. Λοιπόν, στις γραμμές. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εντάξει, μην μπαίνεις γραμμές, να διαβάσουμε μηνυματάκια. Ωραία, 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 ωραία. Γιατί έχω εγώ αρκετά, γιατί λέμε να διαβάζουμε κιόλας. Και εσύ έχεις, δες και εσύ τη γενετική πέρα στα δικά σου μέρη. Mm-hmm. Ο Άγγελος γράφει πολύ σωστά και σήμερα κρατάμε μόνο τη νίκη. Αυτό είπα. Δεν, εντάξει, δεν δίκαια νίκη. Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά ακόμη η ομάδα. Περίμενε να έχουν να γυρίσουμε τα πούμε. Εντάξει, ρε Τόλη, πολύ ανοιχτή ομάδα πίσω. Μας γράφει ο Χρήστος και ρίσκω πολύ επίσης το να μας κάνει ο Λεβαδιακός τόσες τελικές πρέπει να μας προβληματίσει. Προβληματίσει τον προπονητή. Και επαναλαμβάνω, ο Λεβαδιακός δεν κλείστηκε και πολύ καλά έκανε. Άμα οι περισσότερες ομάδες παίζαν έτσι, θα βλέπαμε και ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Καλή εκπομπή από τα κεντρινόμαυρα Χανιά. Γεια σου, φίλε Κώστα. Χωρίς να παίξουμε μπάλα, η διακοπή μας είναι 2-0. Στα Χανιά έχει σύνδεσμο ΠΑΟΚ, πάντως ξέρω. Ναι. Του άρεσε έχει. Παίρνει το παλικάρι εδώ τηλεφωνομένο. Α, εντάξει. Ο πρόεδρος του συνδέσμου παίρνει. Του άρεσε, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Είχε. Yeah. Και νομίζω έχει ακόμη. Μόνο που σήμερα. Το μόνο που... Άμα έχει, ρε φίλε, μετά από 4 χρόνια σε Β' Γ' αρχές, μπράβο. Να μας ενημερώσει κάποιος αν έχει στα Χανιά ο Άρης. Έχει, έχει και φωτογραφία έχω. Έχει. Τώρα αν έκλεισε δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως. Μόνο που σήμερα γράφει ο Άρης, θα κρατήσουμε το γεγονός ότι ο Γκάμα στην αλλαγή δεν έδωσε το χέρι στον Ερέρα όταν αυτός του έκανε κίνηση. Δεν το είδα αυτό, φίλε. Πολύ, άμα το είδες αυτό, πολύ παρατηρητικός. Βγήκε ο Γκάμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκε, η αλήθεια είναι. Και η αλήθεια είναι, για να τα λέμε εδώ, με το που βγήκε ο Γκάμα, έπεσε η ομάδα. Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση. Έρε που καταντήσαμε, να παρακαλάμε να κερδίσει ο συμπολίτη στην Άκη, να είμαστε μόνοι πρώτοι. Ωραίο αυτό. Τώρα τι μα και εγώ τον Ολυμπιακό τώρα, με τσατίστηκα που. Πού έβαλε. Μα τσατίστηκα που. Αν ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε χθες, την Κυριακή κερδίσαμε τα Γιάννα και ήμασταν μόνοι πρώτοι. Αυτό εφόσον έχει μεγάλο γέλιο τώρα. Ναι, μόνοι πρώτοι θα είμαστε. Τώρα όλοι οι Αριανοί είναι ΠΑΟΚ. Βέβαια. Μόνο τι είμαστε. Γιατί άμα κερδίσει τα Γιάννα να είσαι ναι. Πρώτος μόνος. Αυτό λέω. Έχει καλύτερα. Κάτσε μα βολέει πιο πώ να χάσει και εσεί. Γιατί δεν είναι φίλε να χάσουμε. Χικάκι, χικάκι. Χικάκι, θα πάρει βαθμό η ΑΕΚ. Θα πάρει ένα, εντάξει, θα την κερδίσει να εκ μέσα έξω. Θα την κερδίσει μέσα έξω. Ακούγεσαι. Ρε Ζάχο, θα μα τρελάνει ο Τρέγιας. 100-0 λέει με άδικο πέναλτι απέναντί μα και 100. Αν είναι δυνατόν, όχι προπαγάνδα. Τρολάρει ο άνθρωπο, φίλε. Πώς το λένε. Ο Χρήστος. Χριστό. Εγώ είπα ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό το πέναλτι που δίνει. Σε τρολάρει. Υπέρ του Λεβαδιακού. Αλλά όλο το άλλο ματ. Όλο το όλο μα και δεν σου δίνει εκεί κόκκινη κάρτα. Αυτά, έτσι. Από τη στιγμή που σφυρίζει πέναλτι. Συγγνώμη λίγο, να τον απαντήσω τον Χρήστο. Σωστά, σωστά. Από τη στιγμή που σφυρίζει πέναλτι είναι κάρτα. Ναι. Τέλος. Εκεί σου τη χαρίζει. Άσχετα αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Εδώ... Που δεν είναι λογικά. Δεν βλέπω. Η φάση που είδαμε δεν είναι. Είναι αυστηρό το πέναλτι. Αν και μπορεί λίγο να το ψιλοβρίσει. Όχι, αυστηρό. Αλλά όλα τα άλλα, Χρήστο, εγώ τέτοια διαιτησία. 4 χρόνια που έλειπε σε άλλες κατηγορίες δεν είχα πουθενά μέσα στην Τούμπα. Εγώ λέω με ότι, καμία ομάδα. Εγώ λέω ότι στην Τούμπα όσοι μπαίνουν από το 60-40 είναι το καλύτερο που μπορούν να έχουν εκτός Ολυμπιακού, ας πούμε, και τέτοιο. Το καλύτερο που μπορούν να έχουν, έτσι λέω εγώ. Πάντως τρεις αγωνιστικές. Πες κάτι, τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Ο ΠΑΟΚ όντως, έτσι, δεν έχει πάρει δύο πέναλτι. Δύο κόκκινες κάρτες υπέρ του και τον έχουν ακυρώσει αυτό... ένα γκολ 3,5 μέτρα καλυπτόμενος. Αυτό που λες, τα δύο μάτς που ο ΠΑΟΚ τον αδικήσα στα δύο νίκες εκτός έδρας. Ναι, στο πρώτο δεν τον αδικήσα, να αυτό. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Βέβαια, παίζει ρόλο και ποια είναι αυτά τα μάτς, έτσι. Είναι με τον Πανιόνιο και με τον Όφη. Όπως ας πούμε είναι και τα Γιάννενα και άλλη μια ομάδα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτές οι ομάδες βασικά οι τέσσερις. Στο Βικελίδη πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό ήθελα να το πω καιρό, δεν μπορώ να το. Τώρα βέβαια παίζουμε τα Γιάννα εκτός έδρας. Πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως σαν να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τέτοια ένταση και τέτοια. Ένταση, καλά το είπα, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Γιάννη, τώρα να σου απαντήσω στον αέρα και χρησιμοποιείς και αυτή την λέξη τώρα. Τι να σου πω, ρε φίλε. 3 χρόνια ήμουν στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Άμα θέλεις από κοντά, μπορώ να σου πω κάποια πράγματα. Στο Yellow Radio λέω: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φίλοι είμαστε πάλι και με τους τέτοιους. Μου λες με λίγα λόγια γιατί άλλαξα ραδιόφωνο. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Ήθελε πέναλτι στο 3. Αλλά το 2010 έκλαιγε για την κίτρινη κάρτα του Μποξέρ Γκαρσία. Κολοτούμπε και ένα. Φίλε, ποιο 10 τώρα πλάκα μου κάνεις. Ναι. Το έχουμε το πρωτάθλημα το 2018. Για το 10 σου λέει. Και μου θυμάσαι τώρα το 10. Ναι. Έτσι λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Εντάξει, να σου πω τότε και εγώ τότε που ανέβηκες με το 2 μέτρα offside του Βελόνη.
Δεν υπάρχει κανένα. Το γκολ. Δύο μέτρα offside. Βάλτε να το δείτε. Δεν υπάρχει κανένα offside. Τώρα μην μας αρρωσταίνει ο φίλος. Τώρα είναι καθαρό πέναλτι. Βγάζουν εντάξει. Σε κάνω. Λάθουμε τώρα. Αντικειμενικά δεν το βρίσκει. Μου το έχουν στείλει. Εσύ άμα σου σφυρίξει offside το ολοκάθαρο δύο μέτρα του Βελόνι δεν θα ανέβαινε. Το είπαμε ότι. Άμα δεν θα θυμηθούμε πιο παλιά. Αυτό δεν υπάρχει κανένα offside. Καλά, μπε και δε το. Αν δεν υπάρχει offside. Ο Τάσος δίπλα σου γράφει ο Γιάννης. Κάθε Κυριακή θα μαθαίνει προπαίδεια και ειδικά το 3. Να μας πει πόσο κάνει 7x3. 7x3 κάνει 21, αδερφέ, αλλά δεν σώνεσαι με 21. Και αυτό σωστό. Ο Τζορτζ, αυτό είναι μια καλή επισήμανση. Το έκανε και ο Σιώπη σήμερα και ο Μπάσα δύο φορές, λάθος από μία. Τις πολλές πασούλες στην άμυνα όταν επαναφέρουμε την μπάλα από out, αργά ή γρήγορα θα τις πληρώσουμε. Σήμερα δύο φορές παραλίγο τη γλιτώσαμε. Όντως, έχεις δίκιο. Και γενικά είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο αμυντικά. Αυτά. Αυτά, Τάσο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οχτάρια θα είναι πάλι δικό σας, όπως και το 69-45-287 και 3 οχτάρια. Να πούμε ότι ο φίλος ο Χρήστος, ο Μιχάλης, ο Πάνος, η Δωροθέα έχουν στείλει μηνύματα και έχουν μπει για την κλήρωση. Κληρώνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή 8.30 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-526 διάλειμμα. Ερχόμαστε. Μπορείτε να καλέτε το 23-10-287 και 3 οχταράκια σε λίγα λεπτάκια από τώρα. Θα έρθεις για το μάτς στα Γιάννενα Ζάχο να σε κυκλοφορήσω, να πάμε για βατραχοπόδαρα. Όχι ρε φίλε, έχω κάνει αρκετά χιλιόμετρα για εκτός έδρας, τρέξει κανένας πιο μικρός. Αν φτάσουμε σε σημείο να είμαστε έτοιμοι να ντύσουμε παπά τον Τρέγια, να τον κάνουμε παπά Τρέγια, να φτάσει τέτοια περίπτωση, να πάμε. Η περίπτωση να πάω εγώ σε εκτός έδρας είναι να φτάσει, ξέρω εγώ, τα 2/3 πρωταθλήματος και να πηγαίνει πρωτάθλημα ο Άρης. Άμα υπάρχει αυτή η περίπτωση, θα πάω στα εκτός έδρας. Μέχρι την έκτη αγωνιστική έχεις εύκολο ψηλό, εύκολο ψηλοβατό πρόγραμμα. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα κελάρεις. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Την 7η σφίγγη εκεί... μέσα στο Χαρελάου με τον Μπάουκ και εκεί θα δώσει το μεγάλο. Ξέρω, θα είναι το πιο εύκολο μάτς του Άρη. Και για τον. Το πιο εύκολο μάτς για τον Άρη. Όχι, όχι. Άλλο λέω, Ντέρμπι είναι, τριπλή είναι. Λέω ότι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε από τα πιο εύκολα από όλα τα παιχνίδια. Έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τριπλή είναι. Με δύο γκολ διαφορά εκεί πέρα. Πιθανόν. Έτσι λέω. Για να δούμε. Γιατί μετά από την 7η αγωνιστική πας στη Χάρτινη. Πας στους Χαρταϊτούς. Διπλό και εκεί. Τι αφορά. Δεν φοβάμαι κανένα. ΑΕΚ Άρης. Μετά λίγο να υπενθυμίσω ότι έχει Άρης Ολυμπιακός. Α, άσος. Άρης Ολυμπιακός. Έτσι. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό μπορεί να δυσκολευτεί. Θα σου πω, περίμενε. Μετά από τον Ολυμπιακό, πού πας, πού είσαι, δεν σε ξέρω εσύ. Πού είναι αυτό, τι δεν παίζει μετά. Η επόμενη. Πας από όλους μήνες. Καλά, αυτό δεν το κάνω. Μετά πας στον Όφι. Στον Όφι. Δύσκολο μάτς με τον Όφι, όντως γιατί. Και μετά παίζεις με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δύσκολο μάτς. Τώρα δεν θα πούμε και όλη την αγωνιστική βέβαια. Τον Παναθηναϊκό. Που να πούμε ότι πριν δύο εβδομάδες όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Όλοι τον είχαμε ξεγραμμένο από την αρχή. Όχι, ο Παναθηναϊκός. Εγώ τον είχα ξεγραμμένο από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μείον 7. Μείον 7. Ποδοσφαιριστές από αυτούς που παίζουν τώρα. Ήταν στον αγιασμό στα σχολεία. Α, ναι, δεν το κατάλαβα. Στον αγιασμό ήταν, δεν το κατάλαβα. Μείον 6 βαθμούς και λέω τι λέει. Μείον 6. Μείον 7 ποδοσφαιριστές ήταν, λέω, στην πρώτη αγωνιστική. Πήγαν τα παιδιά στον αγιασμό, δεν παίξαν μπάλα. Δεν παίξαν. Και να ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός. 12 λέω, τέλη Απριλίου, τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πενταήμερες, στον κόψα. Έλα, πάμε στη γραμμή, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Πήγε να πει μια ώρα, έκανε έναν πρόλογο και του τον έκοψα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, ήθελα να πω ότι τις τελευταίες δύο αγωνιστικές του Απριλίου, ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει πρωτάθλημα. Θα με ρωτούσε ο Ζάχος γιατί. Γιατί θα πάμε πεθύμερη. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι τίποτα προσχεδιασμένο στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Έλα, φίλε, σωστό, καλησπέρα. Σωστό. Καλησπέρα. Θοδωρή Ανόβερο. Γεια σα, Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή. Τι γίνεται, καλά είμαστε, παιδιά. Καλά, αδερφέ. Δόξα τω Θεώ, θα δούμε. Λοιπόν, στις προβλέψεις μέσα πέσαμε, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον εαυτό του, μάλλον τον έβαλε δύσκολο διαιτητή. Ναι. Γιατί όταν στο τρίτο λεπτό βλέπεις ότι δεν σου σφυρίζει αυτό το πέναλτι, παίρνεις το μήνυμα, το πήρε και όλη η ομάδα, γι' αυτό και ο Λουτσέσκου τρελάθηκε. Ναι. Ότι από εδώ και πέρα δεν θα περάσεις εύκολα. Δηλαδή δίνεις και το έναυσμα στον αντίπαλο να ξέρει ότι ό,τι και να κάνει σήμερα θα κλωτσίσει, θα χτυπήσει, δεν θα φάει κάρτες, θα του περάσει. Δηλαδή Θόδωρε, ένα λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Καλά, το πέναλτι είναι πέναλτι, γιατί το είδα εγώ τη φάση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, εννοείς τώρα ότι και ο Τάσος το είπε. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή είναι ανίσχυρος εξωαγωνιστικά, αυτό λες δηλαδή. Στην αυτό κέντρο, ναι.
Αυτό δείχνει, ναι. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει, κουμάντο, έτσι, αυτό δείχνει και, και πλήρωσε πάρα πολλά για να γκρεμιστεί η κοκκινοπρασινοκίτρινη παράγκα. Αλλά φαίνεται ότι ο Αριανός, ο κύριος Γραμμένος, δεν καταφέρει να κάνει. Μπα και ήταν δικό μα. Αριανός είναι, ρε φίλε. Αριανός είναι. Τι κακό. Ο Γκαγκάτσης τι ήταν, ρε παιδιά. Πόξης. Είναι κακό, δηλαδή που έχει τώρα πρόεδρο Αριανός στην ΕΠΟ. Μα δεν τον βάλαμε εμείς πρόεδρο τον τέτοιον. Εγώ δεν σου είπα τον έβαλε εσύ, ρε φίλε. Σου λέω ότι είναι ο άνθρωπος. Είναι Αριανός. Είναι κακό. Όχι, γιατί όλοι είμαστε μια ομάδα. Μα το είπε. Όχι. Δεν ξέρω αν το έχει δηλώσει. Sorry, λίγο Θόδωρε. Δεν ξέρω αν το έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι Αριανός. Αυτό λέγεται ότι είναι Αριανός. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Δεν μου λέω ότι τον βάλαμε εμείς. Ο Άριστα ήταν ανίσχυρο να μπορεί να βάλει. Ο Γκαγκάτσης είπε όταν ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ ήταν ΠΑΟΚ, έτσι. Είπε, το έχει δηλώσει. Ναι, όταν ήρθε όμως τον ΠΑΟΚ σαν παράγοντας, το λέγατε γαύρο. Αποφασίστε, τι είναι ο Γκαγκάτσης, ΠΑΟΚ ή γαύρος. Δεν ξέρω, θυμάμαι ότι είχε 12% του δώσατε. Εγώ ξέρω που τον έκραζα εγώ, έτσι. Και είναι ρετσινιά για μένα να είχα αυτόν παράγοντα στον ΠΑΟΚ. Για μένα προσωπικά τον Τάσο τον Τρέγια. Τον μπαμπά Γκαγκάτση είναι ρετσινιά για μένα. Μπράβο. Είναι ρετσινιά εισάξια με την Τρίτη Εθνική. Να τον έχω παράγοντα στον ΠΑΟΚ επί Προεδρία Αγοράκη. Αυτόν τον εδώ τον άνθρωπο. Και μέτοχο τον είχε. Εντάξει. 12% τον δώσατε. Εντάξει, σου λέω είναι ρετσινιά για μένα. Εγώ ντρέπομαι που τον είχα αυτόν και τον δίνα 15.000 το μήνα αέρα πατέρα. 15.000. Εντάξει, ναι, ο κύριος Ευρωβουλευτή. Ο κύριος Ευρωβουλευτής που δεν ξέρει να πει το Χάιντο Γιουντούνα, που είναι Ευρωβουλευτής. Κατάλαβες. Είναι ρετσινιά για μένα. Αλλά να αποφασίσουμε, όχι όταν είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι ΠΑΟΞΙΣ και όταν έρχεται παράγοντας στον ΠΑΟΚ είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός πάντως δηλωμένος είναι ο πρόεδρος του Άρη και ο Σκαρεπίδης. Σωστό. Αυτό ισχύει. Ας πάρει πρωτάθλημα με τον Άρη και σε βγει άλλο κοινό. Άλλο κοινό. Αλλά για τον περήφανο λαό του Άρη που έλεγε Ρουφιάνος του Βορρά άλλους, έχει πρόεδρο γαύρο. Και εσύ και πάλι και δεν σε πειράζει, ρε φίλε. Εσένα τι είναι ο πρόεδρος του Άρη. Δεν σε πειράζει, ρε φίλε. Δεν σε πειράζει. Δηλαδή τόσο ανάγκη. Δηλαδή τόσο πολύ ήταν Ολυμπιακός. Πουλάς την ταυτότητα την οπαδική σου. Μα ήταν Ολυμπιακός και είναι Αργεντινή. Σε άλλες χρονιές θα τον είχατε πάρει με τα γιαούρτια, ρε που δήλωσε. Όπως κατάλαβες, δεν θα τελειώσουμε εμείς ποτέ με τον Τάσο σε αυτό το τιμονομαχείο. Μα με πειράζει, ρε φίλε. Οπότε συνεχίζει. Γιατί συγγνώμη, ρε Θόδωρε, εδώ μας κράζει τόσα χρόνια, έτσι, με τον Ζαγοράκη, με τον Βρίζα, με τον Γκαγκάτση, με τον Ιό Γκαγκάτση, με τον ένα, με τον άλλο. Και τώρα που έχεις γάβρο πρόεδρο, σε πειράζει να τα ακούς. Ήτανε, μα δεν με πειράζει. Όχι να το ακούς όλη δεν τη χρονιά. Με πειράζει. Όλη τη χρονιά. Εγώ έλα. Θέλω, δεν με πειράζει καθόλου. Σε θέλω οι στόχοι του Άρη, καθόλου δεν με πειράζει. Ούτε. Σου είπα και οι 11 παίκτες μου να είναι. Παοξίδες βαμμένοι και να πάρω πρωτάθλημα. Το 10 είχε σε γενικό κουμάντο ούτε, Βάζελο ούτε που έπαιρνε διαρκεία στο λεωφόρο Αλεξάνδρα και τώρα έχει γάβρο πρόεδρο. Εντάξει, έλα, Θόδωρε. Έλα, Θόδωρε. Αν μα διακόπτει άλλη φορά, Θόδωρε. Έλα, συνεχίσω. Άντε, λοιπόν, και πού μίλα και εσύ, Θόδωρε. Άντε. Μίλησε και εγώ. Λοιπόν. Έλα, πάμε, πάμε. Το παιχνίδι από εκεί και πέρα για μας έχουμε πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και την παραμικρή αδυναμία την καλύπτει τόσο καλά. Το κενό του Πρίγιοβιτς έπαιξε καλά φυσικά. Η αλλαγή του, αλλά εντάξει, δεν είδε συντερφορήσεις κινήσεις, τράβηξε τους αλλοπόρους εκεί τους αμυντικούς, πήγαινε δεξιά-αριστερά, έφυγε στις τρύπες, έκανε πίεση πολύ αυτό που σας έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα στον γκολ είναι δυσκύλιος δυστυχώς. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τόσες πολλές μονάδες στη front line του που δεν έχει ανάγκη. Δηλαδή τον γκολ μπορεί να το βρει και από την μπροστά και από τη μεσά και από την πίσω γραμμή. Έχει αυτή την ευλογία. Από εκεί και πέρα, στο 60 που είχε τελειώσει και το μάτς μετά τον γκολ του Ζαμπά, κατέβασε και, δηλαδή 30 λεπτά έπαιζε με κατεβασμένες μηχανές. Το βλέπατε κι εσείς, έκανε fair play. Φυσικά πήγε να το πληρώσει γιατί η φάση του Αραβίδη ξεκινάει από φάουλ καθαρό πίσω από τα πόδια του Μαουρίσιο. Τον γλωτσάει, τον παίρνουν την μπάλα και μετά βγαίνουν σε 4-2-3 και φυσικά πάει μπάλα στα περιστέρια. Ακόμα μια φάση δηλαδή που ξέφυγε από το διαιτητή, ο οποίος δεν ξεφεύγει. Όταν έχει το άλλο ο πίσω και τον γλωτσάει, είναι καθαρό φάουλ. Και κάρτα κιόλας. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα κερδίσαμε, πάμε μπροστά, το ξέρει και η ομάδα συγκεντρωμένα και περιμένουμε τώρα την ΑΕΚ γιατί πραγματικά νομίζω είναι ένα μάτς που το περιμένουν και οι παίκτες. Για μένα η Τσέλσι, αν πάρουμε ένα χι θα είμαι ικανοποιημένος γιατί σας το έχω ξαναπεί, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Αζάρ και Πέδρο δεν έρχονται, να ξέρεις. Να σου πω κάτι ρε Τάσο, δηλαδή τώρα παίζεις την 7η αγωνιστική εσύ, έτσι, και κατεβαίνεις χωρίς Πέλκα και Μπίσεσβαρ. Τι πάνε, ότι κατεβαίνεις με τα δεύτερα μέσα στο Χαριλάο? Όχι, αλλά είναι δύο σημαντικότατες μονάδες εντεκαδάτη ποδοσφαιριστές που είναι μια σοβαρότατη απουσία. Και μπορεί να μου στοιχήσει εμένα αν δεν έχω Πέλκα Μπίσεσβαρ στο Χαριλάο, μπορεί να μου στοιχήσει. Εσύ πες ότι δεν μπορεί να στοιχήσει. Αυτοί οι παίκτες δεν αντέχουν, μην νομίζεις ότι αντέχουν να παίζουν στα κόκκινα συνέχεια, να κάνουν ταξίδι. Όχι φίλε, δεν το λες καλά, δεν το λες καλά. Να πεις ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει αυτό το σύστημα. Τι κάνει δηλαδή, θεωρεί ότι μπορεί η ομάδα του, είναι σίγουρος ότι θα περάσει πρώτος, δεύτερος στον όμιλο
και κάνει ρωτέσιο γιατί η Τσέλσι πάει τρένο στην Αγγλία. 5 στα 5 έχει. Θοδωρέ. Μα η Τσέλσι είναι μια ομάδα, σημειωτέων, η οποία βρέθηκε από σπότα στο Europa League, είναι ομάδα Champions League. Η μόνη περίπτωση αγγλική ομάδα, όχι η Τσέλσι, αγγλική ομάδα να διεκδικήσει σοβαρά το UEFA, ακούς, είναι μόνο αν είναι κάτω από την τέταρτη θέση. Αν είναι κάτω από την τέταρτη θέση και βλέπει ότι δεν μπορεί να πιάσει τετράδα, το UEFA, όποιος κατακτά το UEFA, παίρνει θέση στο Champions League. Νομίζω το ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε καμία ομάδα από αυτές τουλάχιστον που θα φανεί ότι θα είναι στην τετράδα, δεν τους ενδιαφέρει το UEFA. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Καλά, δεν είναι ότι τα έχουν μαζέψει και με τα τσουβάλια τα UEFA. Δεν τους ενδιαφέρει, φίλε. Δεν τους ενδιαφέρει. Καμία. Τίτλος είναι, αλλά. Τίτλος είναι. Απλά έχουν πολύ πίεση στον χώριο πρωτάθλημα. Για αυτούς, ειδικά 4-5 ομάδες, αν δεν βγουν Champions League, είναι καταστροφή. Αυτό εντάξει, είναι. Σίγουρα. Αλλά παίρνουν εντάξει από συμβόλαια, από Nike, από διαφημίσεις. Έχουν καλά τα έσοδα τους και τα τηλεοπτικά. Έχουν πολλά, πάρα πολλά. Από χορηγούς έχουν πάρα πολλά που δεν τα έχουμε εμείς εδώ πέρα. Για να πάμε πίσω στα δικά μας, Ζάχο, να πω και για τον Άρη, τι θα επιτρέψεις ανάλυση. Όχι, ό,τι θέλεις. Εγώ θα σου πω τι θα πεις. Σήμερα ο Άρης δεν μ' άρεσε. Ναι. Τον περίμενα λίγο καλύτερο, γι' αυτό ίσως δεν μ' άρεσε. Mm-hmm. Είδα δύο ομάδες κακές γενικά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάτζιος το έχει διαβάσει καλά το παιχνίδι, γιατί σε έκλεισε. Τι έκανε, έκανε το trick, πρέσαρε τον Μπάσα με τον άλλον, τον έτερο εκεί στα χαφ. Τον Ματίγια, ναι. Ναι, όντως. Και από εκεί και πέρα, αυτό που δεν είδε τον ελεύθερο ρόλο του Ντιγκινί. Γιατί ο Ντιγκινί κάνει ό,τι είχε κάνει ο Κάναντι με τον Βάρντα στον Ατρόμητο. Τον αφήνει σε ελεύθερο ρόλο για να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και άλλαζε. Ο Ντιγκινί άλλαζε και τις δύο, σε αυτό έχεις δίκιο. Άλλαζε και τις δύο. Από εκεί και πέρα όμως και κάνει ένα ακόμα trick. Είναι το κάνουν πολλοί Ισπανικοί στο Tiki Taka που λένε το πρόσωπο με τις κοντινές πάσες. Μαζεύει δεξιά ή αριστερά όταν κατεβαίνει η ομάδα. Και 40 παλιά στην άλλη πλευρά. Αλλά τι γίνεται στο transition μετά, όταν άμα κλαπεί η μπάλα, εκεί ποντάρει στο να μην κλαπεί η μπάλα. Άμα κλαπεί η μπάλα, φεύγουν με διαγώνια παλιά σιρτά πολύ γρήγορα στο χώρο. Γι' αυτό και έγινε αυτό δύο φορές. Δύο φορές έγινε. Πανταγικό στο χώρο. Έγινε. Πήγε και επικίνδυνα. Απλά δεν είχε και αυτό κάτι καλύτερο για να τελειώσει. Φαινόταν ότι δεν ήταν δουλεμένη η ομάδα για να μπορεί να βγάλει το κάτι παραπάνω. Όπως και ο Άρης πρέπει να σε προβληματίσει ότι δεν θα πάρει τίποτα από την τριάδα σου. Δηλαδή η τριάδα σου μπροστά. Δεν έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Περισσότερα από τους μέσους σου. Όλοι, δηλαδή, η δύναμη ξεκινάει από εκεί. Η τριάδα μπροστά, ποιους εννοείς τριάδα μπροστά, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά τώρα. Το Τζανακάκι, το Τζανακάκι δεξιά. Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει. Και ο Μπρούνο Γκάμα. Αυτός δηλαδή εντάξει. Που άμα κλείσει τον Τικινί, αυτή εδώ η επέκταση στο ένας εναντίον ενός σε φαντασία κτλ. Ο Τζανακάκης παρότι και σήμερα ήταν καλός, όχι τόσο πολύ στα ανασταλτικά, αλλά πιο μπροστά ήταν καλός. Έχει κάνει τρία καλά παιχνίδια γενικά. Ο Άρης, η αδυναμία του αυτή η φετινή είναι τα μπακ του. Εντάξει. Και το αριστερά και δεξιά. Το center back, κοίταξε, και οι δύο ομάδες δεν πατήσαν καλά. Ούτε και ο Παθραγικός ήταν καλός στο center back, ούτε και ο Άρης. Ο Λεβαδιακός. Πέραν πολύ εύκολα οι παίκτες, δεν πέραν καλές τοποθετήσεις. Ας πούμε το offside που έβγαλε η κεφαλιά που ούτως ή άλλως την έβγαλε ο τερματοφύλακάς σου. Ναι. Του φεύγει, αν δεις μέσα σε δύο παίκτες, ας πούμε, τον έχει σε δεπά κοντά και πάλι του φεύγει. Εντάξει, θα γίνουν και φάσεις και οι άλλοι μπάλα παίζουν και θα γίνουν και φάσεις και λάθη θα γίνονται. Οκ, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Okay, απλά και κάτι τελευταίο για τον τερματοφύλακά σου. Έχει αυτή τη στιγμή με τα πόδια. Ναι. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας. Τα πόδια όμως είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παίζει καλά με τα πόδια. Έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Ο τερματοφύλακας. Πάντως σήμερα έκανε μια έξοδο του Μεσολογγίου. Πώς δεν το έφαγε εκεί τον γκολ. Σε ποιο έκανε έξοδο, δεν το... Στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πόδια είναι, Τάσο. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Εξόδους και τέτοια δεν είναι. Με τα πόδια είναι καλός. Δηλαδή βλέπει φάσεις, τρέχει, το κάνει, καλύπτει, φίλε, παίζει θα καλύτερα. Θα τον βάλουμε να παίξει εντερφόρ, τρέχει. Βάλτε, παίξει μπακ. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι έγινε στην έντρε, πολύ τσάντα βάζει το κρατικό να μου. Να σε καλά στον επόμενο. Ποιον επόμενο. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν πουλάμε τίποτα. Εδώ. Τι είναι αυτό. Σε πειράζει, τι. Ποιότητα. Ποιότητα, τρέχει, ποιότητα. Μπράβο το κρατικό. Ναι, εκεί που είδαμε τον Άρη βλέπουμε τσόντα τώρα. Ναι. Με τον Άρη Τσόντα είδες. Τσόντα 2-0. Εφόσον θες 8-0 και εσύ. Ένα ακόμη γκολ δεν μπορούσα να τα βάλετε να είμαστε πρώτοι μόνοι. Ναι. Ένα ακόμη. Πού είναι το τέτοιο. Πιάνω πάλι το άλλο πιο από ό,τι. Λοιπόν, 23-10-287-38, 69-45-287-38, πες και εσύ εδώ λοιπόν, πέρα με την ΑΕΧ. Τρία εισιτήρια, παιδιά. Μας έπρεξες ΑΕΧ. ΠΑΟΚ ΑΕΧ.
Θα σε κάνει 0-2 η ΑΕΚ, θα δω πώς θα έρθει η Στρέγια. Να γίνει κανένα 3-0, όμως και στην απολυθύτερη. Ναι. Έτσι, γιατί όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ένα δάκρυ φεύγει. Χι, το θέλουμε, πάμε για πρωτάθλημα. Έτσι. Εσύ λες χι. Εγώ πολλοί φίλοι έτσι, του Άρη λένε διπλό. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Λέει, θέλουν. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, για να κερδίσει τα Γιάννη, να είσαι μόνος πρώτος. Ναι. Και με χι πάλι μόνος πρώτος. Κατάλαβες. Και με εκεί είμαι μόνος. Να κάνει και τέτοιο. Αυτό λέμε. Να χάσει και η ΑΕΚ. Ναι, αλλά θα έχει παραπάνω. Ναι, όντως. Έχω ένα βαθμό περισσότερο. FM κενό. Όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για μισή ώρα ακόμα. Τρία εισιτηριάκια είναι δικά σας. Μπήκε στην κλήρωση και η Δωροθέα και η Ειρήνη και ο Νίκος και ο Μιχάλης και ο Μπάμπης και ο Πάνος και ο Νίκος και ο Χρήστος. Πάντως μου κάνει πραγματικά, ναι. Όχι ότι και σήμερα εδώ και πολλές γυναίκες στο γήπεδο, ότι στέλνουν γυναίκες ας πούμε και βλέπω εδώ 2, 3, 4 γυναίκες ήδη. Όχι ρε, δεν έχουν κάρτα οι άντρες τους. Δεν έχουν διαρκείας. Δεν έχουν κάρτα για το κινητό. Ναι, παιδιά, μην στέλνετε αυτό, γιατί τώρα μου έδειξε και τη φάση. Την είδα δηλαδή το πέναλτι του Λεβαδιακού. Εντάξει, δεν. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι δεν τον ακουμπάει. Λίγο. Τώρα. Αυστηρό. Ο λίγον. Τι να πω τώρα. Άμα πω από τη μία θα μου πούνε εντάξει. Είναι αυστηρό, αλλά. Δεν τον ακουμπάει. Φαίνεται ότι δεν τον ακουμπάει, αλλά είναι από πίσω διαιτητής. Είναι και πάρα πολύ και αυστηρό, και αλλά από τη στιγμή που το δίνει πρέπει να δώσει και αποβολή. Εκεί, αυτό είναι άλλο, ναι. Δηλαδή ευνοεί ναι, το Λεβαδιακό, λέω... αδικεί το Λεβαδιακό. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το σωστό. Το πιο πολύ όμως δεν είναι πέναλτι. Από αυτό που βλέπω κοιτάξτε, δεν είναι πέναλτι. Λέω, αν θέλω να είμαι αντικειμενικός, εντάξει, που δεν όμως... μου βγαίνει να πω ότι δεν είναι πέναλτι, αυτή τη στιγμή λέω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό. Τώρα αν είδε κάτι διαιτητής που δεν βλέπουμε και εμείς, γενικά εντάξει... στα site, γιατί μου στέλνουν αποδελτιώσεις εδώ οι φίλοι. Ναι. Ότι κανένας δεν λέει ότι ήταν πέναλτι. Ναι. Τέλος πάντων, το έδωσε, τελείωσε, το χάσε. Και του Άρη πολύ εύκολα το δίνει όμως. Πάρα πολύ εύκολα. Είναι όμως του Άρη. Είναι ναι. Όμως. Και του ΠΑΟΚ είναι, αλλά δεν το δίνουνε. Ποιο στο 3, με τον Όφη. Είναι πέναλτι. Πενάλτι. Είναι πέναλτι. Δεν μου λες. Ναι, δεν το έδωσε. Ο κύριος Μαρινάκης. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης. Δεν το έδωσε γιατί ήταν μάλλον σίγουρη για την κατάληξη, γι' αυτό προφανώς. Εγώ λέω δεν ήταν σίγουρη ναι. Γιατί εκεί εγώ ξεκίνησα και έχανα. Στο 1-0 ανησύχησες. Δηλαδή, 1-0 δεν χάσα ρε φίλε. Ανησύχησες. Καλά δεν ανησυχείς εσύ. Δηλαδή, στο 1-0. Όχι, έλεγες ότι μπορεί να μην κερδίσω στο 1-0. Φυσικά. Όταν δεν ναι. Μου δίνει πέναλτι και μου στέλνει το μήνυμα ότι εδώ δεν θα ναι. Πάρεις πέναλτι σήμερα, ό,τι και να κάνεις. Mm-hmm. Γιατί αυτό μου λέει. Ναι. Και κάνει και το 1-0 ο άλλος με τον Γκάνιας πραγματικά. Να μου έχει πάει στα νεύρα με εκείνο το τραγικό λάθο. Δηλαδή για άλλο ένα μάτσο ο άνθρωπο είναι κάκιστο. Ναι. Κάκιστο. Καλό είναι να φάει λίγο πάγκο. Εντάξει, α παίξει ο Βέρμπλουμ. Δεν πειράζει, είναι ανέτοιμο. Πιο πολλά θα προσφέρει. Ναι, ο Κάνιας. Κάνει εντάξει. Εκείνη την ξερή δηλαδή και τρώσει τον κόλλο δηλαδή και μπορεί να στραβώσει το μάτσο. Δεν σου έχει δοκιμάσει το πέναλτι. Ευτυχώς κατάφερε πάω και λέω αμέσω φαρέσει μέχρι το ημίχρονο. Θα το πάρουμε το μάτσο. Ευτυχώς το γύρισε κιόλα στι καθυστερήσει. Πάμε όμως στο φίλο και ναι. Πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, Σταθιά. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις. Δημήτρης Αριανός. Ωραία, γεια σου, Δημήτρη. Θεσσαλονίκη. Ναι, εννοείται και το φίλο πάω σε δίπλα. Ναι, τον Τάσο, ναι. Εντάξει, είμαι Αριανός, τα έχω ξεπεράσει αυτά. Ξέρεις, βλέπω. Αγαπάω Άρη, ας πούμε. Πιο πολύ μπασκετικός είμαι. Mm-hmm. Αλλά φέτος ανυπομονώ να βλέπω Άρη. Είναι αυτό που έγραψα, μου δίνεις μία, μου έδωσε πάσα. Πραγματικά. Ναι. Είχα χρόνια αυτό από τότε, από την προηγούμενη ομάδα τη Λάτιν, ας πούμε, που βλέπω και τον κόσμο ανυπομονή για το επόμενο μάτς. Δηλαδή τελείωσε και θέλει το επόμενο. Πραγματικά είναι προσμονή αυτό το πράγμα. Είμαι. Δυστυχώς είμαι άνεργος, δεν μπορώ να πηγαίνω. Θα πάω σίγουρα 7η. Με τον ΠΑΟΚ σίγουρα θα πάω. Δηλαδή σήμερα δεν είσαι στο παίχτη στο γήπεδο. Δεν πήγα λόγω ανεργίας, φίλε, είμαι λίγο συγκρατημένος. Ναι. Να σου το πω και αλλιώς, αν είχα δουλειά θα έπαιρνα και διαρκείας. Ναι, εντάξει. Με κλειστά μάτια και θα το πω από την αρχή, δεν θα περίμενα να δω πώς κάποιοι άλλοι που κάνουν. Εντάξει, μην το λες κάπως σαν, πώς να το πω, σαν να νιώθεις ένοχος. Δεν είναι αυτό, ο περισσότερος κόσμος είναι. Εντάξει, σου λέω ότι τι θα έκανα. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Με σιγουριά σου λέω θα έπαιρνα διαρκές και δεν θα περίμενα την πρώτη αγωνιστική. Έτσι. Πόσο κόσμο είχε φίλε σήμερα το γήπεδο. Κοιτάξτε, αφού δεν πήγε σήμερα. Ακριβώς, δεν ήμουν εκεί. Το δεν ήταν. Είδα το ίδιο στο μάτς. Το είδα, εννοείται. Πόσο κόσμο είσαι που ξέρεις το γήπεδο του Άρη. Θεωρώ ότι ήταν κατά 95% γεμάτο το γήπεδο. Γεμάτο δεν ήταν το γήπεδο. 95 σου είπε. Ούτε. Κάτσε να ακούσουμε τον Τάσο που το ξέρει καλά. Το γήπεδο ήταν γεμάτο γύρω στα 75-80%. Γιατί στο λέω αυτό. Την πλευρά από εκεί που καλύπτει η κάμερα δεν τη βλέπετε. Ναι. Έκανε ένα πλάνο από την απέναντι μεριά, δεν ξέρω πώς έγινε. Φωτογραφίες. Ναι, να δεις φωτογραφίες. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά καρεκλάκια
στα επίσημα, στην, στο επάνω διάζουμε. Εγώ για να δεις και στο κάτω. Αλλά υπάρχουν και εκεί που κάνουν οι ιερολογίτες στην κερκίδα. Ναι. Έτσι, υπάρχουν και εκεί πάρα 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 πολλά κενά. Ναι. Εγώ πιστεύω, αν χωράει 21.000 το. 22 κάτι. 22 κάτι αγορά, 20... πρέπει να έχει γύρω στις 18.000. Εγώ που μπορούσα να δω μέσω τηλεόρασης, ο κόσμος ήταν παστωμένος. Εγώ ζήλεψα να σου πω την αλήθεια. Παστωμένος ήταν ο κόσμος στην Τρία, φίλε. Ωραία. Και στις άλλες. Όχι, στις άλλες δεν ήταν παστωμένος. Οι άλλες ήταν. Ήταν χαλαρά, ήταν στο σκέπαστρο λίγο που είδα, λόγω και τιμή. Όχι μόνο, και εκεί σου λέω στην άλλη μεριά από την Τρία. Ποια θύρα είναι και στους ορολογίτες που κάνουν. Δεν άλλαξε κάτι πολύ ωραίο το Χαριλάου, δηλαδή τρομερή εικόνα. Φιλέ, να τα λέμε όλα έτσι. Με... Δεν διαφωνώ εγώ. Δεν όχι, άλλο θέλω να σου πω. Όταν τελειώσει θα πω και με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, από το. Και με λιβαδιά, από το και κρατικό. Από το κρατικό. Ναι. Είναι πολλής ο κόσμος που έχεις. Να σου πω και το άλλο. Εντάξει, γιατί πήγα και στον προπό, όταν παίζει ο Πάοκ συνδρομητικό, γίνεται σαν ομάλες μέχρι έξω. Στον δρόμο βγαίνουν. Καρέκλες αυτά. Σήμερα, μα την Παναγία δεν είχε έναν άνθρωπο στο λόγο μου. Ωραία. Δεν είχε έναν άνθρωπο και λέω ρε φίλε, γίνεται. Στην Νεάπολη. Ο προποντής τραγούσε τα μαλλιά του. Στο Ρετζίκι, πού είναι. Νεάπολη, μετέωρα. Πώ μετέωρα είναι. Στην Νεάπολη εκεί είστε πολύ. Είμαι πολύ ευτυχισμένο που ο Παοξής ανησυχεί πλέον. Σχολιάζει και ανησυχεί. Δεν θα είναι εύκολη η 7η αγωνιστική μετά. Καλά, αυτό έλειπε. Έτσι ακριβώς είμαι εγώ που με πολεμάει ο Ολυμπιακός, ο ΙΑΕ και ο Παναθηναϊκός όλη η Αθήνα. Άκουσε με. Όχι τώρα. Ναι. Άκουσε με λίγο, φίλε μου. Εγώ το περιμένω αυτό το μάτσο να δει ένα που είμαι και είμαι 42-43. Εσένα το μάτσο χρονιά δεν φίλε αυτό. Εντάξει. Όχι, γουστάρω να πάω. Τι να σου πω τώρα. Άκουσε και δεν θα τον μπάλα, έτσι. Δεν ανησυχεί. Θα ανησυχούσε έτσι κι αλλιώ, διότι όπω είπα, ντέρμπι σε όποια κατάσταση και να είναι και ο Άρης και ο Πάοκ είναι ντέρμπι και είναι τριπλή. Ναι, ανησυχεί ναι, πιο πολύ γιατί βλέπει ότι απέναντι υπάρχει και μια καλή ομάδα. Γι' αυτό. Η εικόνα της ομάδας. Ναι, τρέμω, φίλε. Εντάξει, αντικειμενικά τώρα η εικόνα της ομάδας μας είναι πολύ καλή για αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Έτσι, έτσι όπως το λες. Ως νέα ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλές μονάδες ποιοτικούς παίκτες. Απλά. Τώρα, αν μου έλεγες ποιο να ξεχωρίζει, δεν μπορώ. Έχω 5-6 παίκτες που αγαπάω. Δηλαδή, λέω, αυτοί οι παίκτες μετά από 10 αγωνιστές χτυπάξουν να μην χτυπήσουν, έτσι, να είναι υγιείς οι άνθρωποι. Θα δώσουν πολύ περισσότερο. Να σε υπενθυμίσω όμως ναι, ότι αυτή η ομάδα που θα παίξει την 7η αγωνιστική κέρδισε ομάδες επίπεδου Champions League όπως η Βασιλεία που έπαιζε. Να ολοκληρώσω, ρε φίλε. Δεν θα μόνο να μιλάς. Μίλα, λίγο λοιπόν. Κέρδισε λοιπόν ομάδες επίπεδου Champions League που παίζουν χρόνια συνεχόμενα στο Champions League. Γεια σου, Γιώργη. Γύρισε το μάτς μες την Τούμπα από 0-2 στο 17 που έχανε με τη Σπάρτακ Μόσχας σε 3-2, όχι στο τέλος του αγώνα, στο ημίχρονο και πήρε αποτέλεσμα μέσα στην Μπενφίκα, η οποία ανακαλύφθηκε και αποκαλύφθηκε πως είναι χειραγωγημένη, δωροδοκίες κτλ. Γι' αυτό. Ωραία. Και πέρασε. Επειδή αυτό θέλω να σου υπενθυμίσω. Ναι. Η Μπενφίκα θεωρώ ότι μέσα στην Μπενφίκα έπρεπε να είχατε χάσει 3-1 τουλάχιστον, ας πούμε. Ήταν πλασματικό το σκορ. Το πέναλτι που πήρε η Μπενφίκα το θυμάσαι. Εντάξει, η ομάδα αυτή. Τι εντάξει, το πέναλτι που πήρε η Μπενφίκα το θυμάσαι. Αυστηρό. Θυμάμαι, είναι 3 φορές καλύτερη από το ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Άλλα υπάρχει πέναλτι. Δεν έχει σημασία. Είναι άντε, γεια σου φίλε. Άσε. Θα μιλάμε ή θα χέσουμε εδώ. Αφού σου είπε, ρε. Άσε τώρα, ρε. Διάλειμμα. Ή θα μιλάμε ή θα χέζουμε. Είναι πέναλτι, ρε, σε ρωτάω. Όχι, σου είπε. Ρε, εσύ έχασε ευκαιρία, έχασε 10 ευκαιρίες. Ναι, σου λέει δεν πήρε. Έτσι. Πέναλτι είναι αυτό που τους δίνει δώρο. Ένα, άκουσα. Και βάζει 1-0. 1-0 βάζει την Μπενφίκα στους 45. Πέναλτι δεν είναι. Όχι πέναλτι, αυστηρό είναι και για δεν είναι πέναλτι. Αυστηρό είναι. Αλλά εντάξει. Τι να κάνω. Το ρωτάω και δεν απαντάει. Ή θα μιλάμε ή θα κάνουμε ξέρω εγώ κάτι άλλο. Μην τρελαίνεσαι, Τάσο. Η 7η αγωνιστική είναι κοντά. Μην τρελαίνεσαι. Η 7η αγωνιστική, φιλαράκι, θα είσαι 7 βαθμούς κάτω από μένα. 6. Πώς θα είμαι 7. Γιατί και όλα τα μάτσα θα τα χάσω. 3 θα χάσει. Τι όλα τα χάσει. Όλα να τα χάσω μέχρι. Καλά, πλάκα κάνεις. Δεν γίνεται. 2 μάτσα πάρω εγώ και 2 να χάσει εσύ. Αντί. 4 βαθμούς. Και 3 στο Χαριλάου. 7. Α, όταν τελειώσετε. Στον Ολυμπιακό δεν θα κερδίσει. Πού? Στον Ολυμπιακό όταν παίξει μέσα. Παίζει πριν. Δύσκολο. Δύσκολο. Εκεί, ναι, για τη διαιτησία μιλάω. Ναι. Η ομάδα έχω καλύτερη. Άμα παίξει 50-50 διαιτησία θα κερδίσει. FM λοιπόν. Κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. 3 εισιτήρια. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή έχουμε εδώ μας στέλνουν και φωτογραφίες. Γιατί μίλησες για κόσμο για τέτοιο. Ναι. Εντάξει. Έχει κάτω από 20 σίγουρα. Έχει κάτω από 20 γιατί ακούω 20 τέτοιο. Έχει 18 με 19.000 κόσμο. Τόσο. Ναι, τόσο. Εντάξει. Ζάχο εδώ πέρα που είναι το σκέπαστο. Αυτό εδώ, να το σκέπαστο, να το, αυτό είναι.
Δεν το βλέπεις. Αυτό εδώ που κάνουμε το. Να, με... κοίτα, ναι. Εδώ πάνω είναι άδειο. Εντάξει. Εδώ είναι αυτό είναι η 9, είναι μισού. Εντάξει. Εδώ είναι ένα. Είναι, εδώ είναι, ένα. Εδώ είναι άδειο. Όλα, αυτά κάτω δεν βλέπουν, έχει όρθιο ναι, για πάνω. Είναι άδειο, ρε, φίλε. Αυτό σου το είπα και προχθές. Και με την Μπενφίκα, εσένα οι δύο που ήταν παστομένοι, οι δύο-τρεις γραμμές κάτω ρε, είναι καλό. Άδεια πάντα. Ναι, όχι, δεν βλέπεις, ρε Σίκη. Κάτι μπουγάτσες, ζάχο, sold out, ζάχο. Sold out δεν είχε, αλλά είχε κοντά στο sold out. Sold out θα κάνεις με τον Μπάου. 19.000. Είναι το μάτς της χρονιάς για σένα. Όχι, δεν είναι καθόλου το μάτς της χρονιάς. Δεν είναι καθόλου το μάτς. Μα γι' αυτό ζεις και αναπνέεις. Όχι, δεν είναι καθόλου το μάτς της χρονιάς. Θέλω να κερδίσω. Κανένα, όλα τα μάτς θα βλέπω το ίδιο. Ένα μάτς από τα 34. Θέλω... Τώρα το είπε πάντως ο παδός. Όχι, άκουσε με, και εγώ θα σου το πω. Ναι. Θέλω πολύ να κερδίσω. Δηλαδή, αν μου πεις ένα παιχνίδι σίγουρα να κερδίσω, ναι, θα θέλω αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Άλλο δεν θες, γιατί έχεις πολλούς συνεταίρους και τους κόκκινους και τέτοιους. Ναι, έχεις. Συνεταίρους έχω. Έχεις φιλήσει πολλά δαχτυλίδια. Φιλικό δεν θα παίξω εγώ κανένα φέτος. Φιλικό έπαιξες σήμερα. Εσύ από τα τρία μάτς. Το λέει, κοίτα από εκεί, από εκεί. Τον είπε να τον κάνει το πέναλτι. Ναι, ναι, εσύ τι λες. Γι' αυτό πέσαν και οι δύο πάνω του. Εγώ βλέπω, εγώ είδα ότι πολύ εύκολα το πιάσε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 38 και παλαιπικός. Πες το άλλη μια φορά. 2310-287-888. Έχουμε πάρα πολλούς νέους ακροατές. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που έχουμε μεταπηδήσει από άλλα ράδια. Δηλαδή, στο δικό μας ράδιο έχουν μπει στη φάση. Ναι, εντάξει, έχουν αυτό μπει ναι, στη φάση του Λίμπερο. Αυτό... Και προσπαθούμε τώρα να τους προσαρμόσουμε. Κατάλαβες. Και σιγά σιγά είπαμε, θα γνωριζόμαστε κιόλας. Μπράβο. Για τηλεφωνικές γραμμές σε 3 λεπτάκια από τώρα. 2310-287-888. 6945-287 και 38. Έτσι, Ζάχο. Και για τα μηνύματά σας και για τις εισιτηριάκλες, πάω ΚΑΕΚ, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Με τις μουσικάρες του Βασίλη Καβαδία. Μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο της Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο Τρέγα Ζάχο Ντρούλινγκ. Ένα τεταρτάκι ακόμα δεν είμαστε μαζί. Συντροφιά, παρέτσα μαζί σας. 2310-287 και 38 τηλεφωνικό κέντρο είναι δικό σας. Ήδη υπάρχουν δύο γραμμές. Οι τελευταίοι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας να διεκδικήσετε τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ. Κυριακή, 8:30 γήπεδο Τούμπας. Το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος. Ματσάρα δεν χάνεται. Με την ευχή μας, Γιαχή, με την ευχή μας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Με την ευχή σου. Με την, ναι, με την ευχή μας στον Αριανόν εννοώ. Την ευχή, μπράβο, γιατί με την ευχή ναι, μας ακούγεται. Καλά, ναι, σωστά. Πάω ξύστε να φέρει σκι. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Πάντως με το που ήρθε ο Μητσοτάκης, παπ, πάνε οι προβολής. Ναι. Να το πρώτο σημάδι. Και σε εσάς ήρθε. Πέρασε εκεί, του δώσανε. Εμείς κερδίσαμε. Και εμείς κερδίσαμε. Μια χαρά είναι. Δεν είχαμε ούτε προβολές ή τίποτα. Πέναλτι δεν είχαμε. Είσαι και τυχαίρι, χάσαν και πέναλτι άλλοι. Τι θέλουμε άλλο. Μαρινάκη κατέβηκε, μπήκε μέσα ούτε γάτε του ζημιά. Κανείς δεν φωνάζει για το Μαρινάκη από τους Αριανούς, δεν τους νοιάζει. Έτσι, ναι. Πώς να φωνάξει. Δεν αφού, το είδαμε. Αφού είναι κόκκινος ο πρόεδρος, ναι, σας κάνει νταντά ο πρόεδρος. Αν πείτε για το Μαρινάκη τίποτα. Για, τώρα που είπε ότι δεν φωνάζει ναι, για τον τέτοιο δεν είμαι. Δεν άκουσα. Για τον Μυραλά λέγατε. Ναι. Έδειξε τα γεννητικά του οργάνου και σωστά το λέγατε. Μπράβο. Για τον, πώς λένε, τον Πασκαλάκη, το Πασκαλάκη όλα να, καλά. Να τιμωρηθεί όπως το αρμόζει. Ναι. Άμα το έκανε. Εκεί άμα το έκανε. Άμα το έκανε. Δεν το έκανε. Όχι τόσο επιδεικτικά. Έκανε έτσι, έσφιξε τις γροθιές. Έσφιξε τις γροθιές. Έσφιξε τις γροθιές. Και ο άλλος δεν έκανε. Ο άλλος σήκωσε, μπροστά ήμουν ο άλλος τι έκανε. Άλλος, σήκωσε τα χέρια ναι, στον ουρανό. Έδειξε πρώτο Θεό και μετά είπε. Πήγε η μπάλα που έφαγε τον κόλο γλύκας με τον Ατρόμητο και τα άρεξε προς τα κάτω και είχε παιδάκια να πούμε 8 και 10 χρονών. Αλλά να τιμωρηθεί ναι, ο Μυραλάς, να τιμωρηθεί και ο Πασχαλάκης, να τιμωρηθεί και κάθε Πασχαλάκης. Κάθε θα τιμωρηθεί. Κάθε, μη στα χωριά. Υπάρχει το δεδικασμένο της αποφάσεως. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν τιμωρήθηκε καν. Ποιο? Ο Μυραλάς δεν τιμωρήθηκε. Δεν ρε, τιμωρήθηκε. Ναι, μόνο ο Πάου τιμωρήθηκε. Δεν τον κάλεσαν καν. Ούτε τον Πασχαλάκη θα κάλεσαν. Τον κάλεσε. Πήρε το βίντεο ο θετικός εισαγγελέας. Ναι, δεν το θυμάμαι. Αυτό νομίζω ότι καν δεν είχε κληθεί. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, φίλε. Τόσο ένα τηλέφωνο παίρνω και δεν το σηκώνεις, ρε. Καλά, ρε, από το πρωί με πήρες 8 φορές, ρε, είσαι. Λίγο μουσικούλα, Βασίλη. Δεν ήξερα τι κάνεις εκπομπή. Δεν έχεις μπερδέψει με τα 8, 10, 10, 12. Ναι, αυτό τώρα πέραν της πλάκας, Παντελή, πρέπει να το λέμε Τάσο, πραγματικά γιατί μπερδεύεται και πολλοί κόσμος. Δευτέρα και Παρασκευή 10-12. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Την πρώτη και την τελευταία μέρα της εβδομάδας, τις καθημερινές μιλάμε, 10-12. Και στη μέση ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Αν με ξαναρωτήσεις, θα σου δώσω μία, θα σου κόψω το ρεύμα, Παντελή. Εντάξει, φίλε, ναι, με φόβησες τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, μην κοιμάσαι το βράδυ. Πάμε.
Με το, λοιπόν, πού ήσουν, με τον Μπουγάτσα ήσουν στο γήπεδο. Σημερινό παιχνίδι λίγο. Ήσουν με τον Μπουγάτσα στο γήπεδο ή όχι? Όχι, όχι, εγώ ήμουν στην Ένα. Ήσουν στην Ένα. Ναι. Πες. Αλλά είδα τη φάτσα του απέναντι, την έβλεπα. Πώς την έβλεπες από απέναντι? Εφενό, εκεί όταν πηγαίνουμε δύο, ξέρω σε ποιο σημείο είναι, ήταν κοντά στην Ένα και έβλεπα τη φάτσα του αυτή. Την έβλεπες. Περαστικά. Ναι, την έβλεπα. Πάμε. Λοιπόν, ο Άρης, εμένα δεν τρελάθηκα με το σημερινό Άρη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αμυντικά η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, γι' αυτό και φυσικά κράτησε και το 0, άσχετα μα έχασε η Λιβαδιά το πέναλτι. Μεσοπιθετικά η ομάδα δεν ήταν όπως ήταν τις άλλες φορές. Πιστεύω ότι η ομάδα, η αντίπαλη έπεσε πάνω στον Μπρούνο Γκάμα. Ο προπονητής μας προσπάθησε να τον βοηθήσει αλλάζοντας από τον άξονα και δεξιά με εναλλακτικά με τον Ντικινή, αλλά νομίζω ότι ο Ντικινή ήταν από τους χειρότερους παίκτες σήμερα. Ναι, σήμερα δεν ήταν τόσο καλός ο Ντικινή. Και ίσως αυτό να έβλεψε τον Ντικινή. Όμως παρόλο ότι δεν έπιασε την αυτά που περιμέναμε. Την απόδοση που περιμένουμε. Μην πεις την γνωστή απόδοση, γιατί δεν υπάρχει γνωστή απόδοση. Ακόμη είναι δεν υπάρχει. Ναι, περιμέναμε να παίξει καλύτερα η ομάδα. Εννοεί ότι πες το 5% περιμένεις από το παιχνίδι, σε παιχνίδι είναι καλύτερος. Ναι. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και κέρδισε το παιχνίδι και αυτό είναι από τα πολύ θετικά. Έτσι. Γιατί άλλες φορές μπορεί να είχαμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Όχι άλλες φορές, ειδικά με αυτές τις ομάδες στο Χαρλάου, ο Άρης διαχρονικά είχε πρόβλημα. Ο Λεβαδιακός μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός με αυτούς τους μαύρους που έχει μέσα είναι γρήγοροι. Δεν είναι κακή ομάδα. Θα κάνει εκπλήξεις φέτος. Τι κακή ομάδα, πολύ καλή ομάδα είναι. Ναι, δεν είναι. Ο Λεβαδιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι και από τη Λάρισα και από τη Λαμία ήταν πολύ καλύτερη. Όντως. Τώρα θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι το φιλαράκι μου τον Τρέγια. Δεν συζητάσω. Έλα, μπορούμε. Είπες ότι εμείς, ας πούμε, και καλά έχουμε κίτρινους, κόκκινους και τέτοιο. Εγώ διαβάζω τώρα τελευταία ότι ο πρόεδρος σας τα έχει βρει με το Μαρινάκι. Τι, από ποιος το διαβάζεις, ανάλογα που το διαβάζεις? Όχι από αριανίδικα site και τέτοια. Ναι. Από ποια site το διαβάζεις? Από ουδέτερα. Ναι, πες ένα ουδέτερο site που το διαβάζεις. Δεν το θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι, ειλικρινά σου μιλάω. Εντάξει, okay. Γιατί αλλά ακούστηκε... επειδή βγαίνει αυτό το πράγμα ότι εμείς είμαστε τα φερέφωνα, πώς γίνεται εμείς να παίρνουμε? Ακούστηκε, ακούστηκε ότι έγινε μία συνάντηση μεταξύ των δύο επιχειρηματιών στην Αθήνα. Εγώ δεν το ξέρω για να σου το επιβεβαιώσω. Δεν το ξέρω για να σου το επιβεβαιώσω. Έτσι. Αυτό που ξέρω όμως σίγουρα είναι η δήλωση του Προέδρου που λέει από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Ο Μολαδάς ήταν στο Ηρακλή και μας έφερε κόρα της. Τώρα δεν ξέρω τι ήταν ο Μολαδάς. Εγώ βλέπω ότι έχεις Ολυμπιακό πρόεδρο, ο περήφανος Αριανός εδώ στη Θεσσαλονίκη που μου έλεγε τον Παοξή Ρουφιάνο του Βορρά. Δεν έχω πρόβλημα. Και δεν, κάτσε ρε Ζάκο. Και δεν αντιδράει κανείς. Να πεντάμε. Δεν αντιδράει κανείς. Κοίταξε, εσύ δεν είχες ποτέ πρόεδρο ο οποίος δεν ήταν Παοξή? Όχι. Εγώ ξέρω ότι ο τέτοιος δεν ήταν. Φίλε. Τώρα δεν έχω. Τώρα έχεις εσύ. Μόνο το τώρα. Είμαστε... Τώρα έχεις εσύ. Για το τώρα μιλάμε. Τώρα. Εγώ μιλάω για το τώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τώρα. Γιατί όταν ήταν ο Καγκάτσης στην ΕΠΟ, το λέγατε Παοξή. Όταν ήρθε στη διοίκηση του ΠΑΟΚ με Ζαγοράκη, το λέγατε Γαύρο. Τα ξεχνάτε αυτά. Τώρα που εσύ έχεις δηλωμένο Γαύρο, και ο Καγκάτσης δεν είπε ποτέ, έτσι. Σου λέει ο Καγκάτσης δεν είπε ποτέ. Ο δικός σου ο πρόεδρος το έχει δηλώσει, υπάρχουν σε 1500 site. Είμαι από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Έχεις δηλαδή Ολυμπιακό πρόεδρο και δεν σε ενοχλεί ρε φίλε. Εμένα το πρώτο που με ενδιαφέρει ξέρεις ποιο είναι? Άλλο σε ρωτάω, άλλο μου λες. Εντάξει. Πώς νιώθεις που έχεις στον Άρη Ολυμπιακό πρόεδρο? Και με Αριανούς πρόεδρους τι κατάλαβα. Άντε πάλι. Ρε πώς νιώθεις? Μια χαρά πες ρε. Μια χαρά πες ρε. Δεν έχω πρόβλημα. Είσαι περήφανος? Μια χαρά τους στόχους να πετυχαίνει η ομάδα δεν με ενδιαφέρει. Είμαι περήφανος που θα είμαι. Δεν με απαντάς. Όταν δεν θα είμαι στο άρμα κανενός αδερφέ. Κοίταξε, αυτό είναι απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη σε τηλεοπτικό κανάλι. Βρεάς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, αυτού του Κουλουτούμπα. Η περηφάνια μου θα είναι να μην είμαι στο άρμα κανενός και ποτέ δεν ήμουν σε άρμα κανενός. Καλά κατάσταση. Γιατί εσείς βγαίνατε και λέγατε... από μόνοι μας. Δεν είμαστε άρμα. Γιατί εσείς βγαίνατε και λέγατε ότι εγώ ήμουν στο άρμα του Ολυμπιακού και πέφταμε. Είχα πάρει τον τάτο, έπεσα κατηγορία. Και πέφταμε. Δηλαδή γελάνε και τα ψάρια μαζί σας τώρα. 400 χιλιάρια είχε πάει ταμιακή διευκόλυνση που απαγορευόταν. Είχε πάρει τάτο Ζαραδούκα. Στο άρμα του ήμουν. Τάτο Ζαραδούκα Διαμαντάκο. Εσύ πε κατηγορία. Εσύ πε ότι δεν ήσουν. Και έπεφτα. Και με σφάζα. Εσύ πε ότι δεν ήσουν. Και με σφάζα τα χωριά. Δεν μου λε. Όταν έπεσε κατηγορία, γιατί ο Ολυμπιακό δεν ήθελε να σε δώσει παίκτε. Και με σφάζα τα χωριά. Πού να με δώσει, Β' Αθηνική. Όπου ήσουν. Μα ήμουν στο άρμα του. Δεν ήθελε να σε δώσει, γιατί δεν σε χρειαζόταν, ρε φίλε. Μα, ο Παναθηναϊκός, ο φίλος σας ο Κόντης. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ο φίλος σας ο Κόντης που ήταν γενικό κουμάντο. Ολυμπιακός. Γιατί δεν σας βοήθησε? Εγώ ξέρω τον λόγο γιατί μας δώσανε Παντελή, ένα λεπτό ρε φίλε. Δεν έχει,
Καμία απόλυτο σχέση με αυτά που λες. Αλλά θα τα πούμε κατηδίαν. Άδεια όλα. Άδεια, εδώ και τα άδεια. Θα τα πούμε κατηδίαν γιατί δεν έδωσε, γιατί μας έδωσε παίκτης Ολυμπιακός τότε. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε με άρματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να τα πούμε το κατηδίαν μια μέρα και θα στα πω. Είναι αυταπόδεικτο. Θα πούμε στο Σκομπάρ. Σε Σκομπάρ το λέει πρώτα. Όταν χάσει ο Άρης θα έρθει, δηλαδή το Μάρτιο. Πότε. Τώρα με τα Γιάννενα. Τώρα με τα Γιάννενα δήλωσα. Μόλις χάσει ο Άρης. Θα έρθω. Δηλαδή με τα Γιάννενα τώρα που θα σκοράρει ο Κλάους. Ο Κλάους πήρε πολλά μηνύματα. Και θα μειώσει ένα 4. Έτσι και θα φοράει και μπλούζα. Κάτι θα γράφει να ξέρει. Άντε γεια. Ούτε σε ράγμπι. Ούτε σε σία ράγμπι δεν σκοράρει αγόρι. Πρώτο σκόρερ έβγαινε. 23 γκολ. Καλησπέρα. Στον επόμενο. Στον επόμενο και τελευταίο. Έναν έχουμε δύο. Δύο. Μην παίρνει άλλο. Μην τηλεφωνείτε. Το Μαρκή πρώτο. Για άλλα 5 λεπτά, παιδιά, θα κάνω την κλήρωση. FM κενό, 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526, η τελευταία. Έχουμε καμιά 15 συμμετοχές ως τώρα, έτσι. Έχετε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε. Ορμάτε. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, μαγκές, τι γίνεται. Γεια σου, Γιώργη. Έλα, λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον Ζάχο. Γεια σου, λοιπόν, Γιώργο. Ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη, ο Ξεκόλας που λένε. Ναι, ο Ξεκόλας. Ξεκόλας είναι όχι αυτό που φαντάζεσαι, είναι επειδή έπαιζαν ποδόσφαιρο πιτσιρικάδες, τον έλεγαν το φώναζε, είναι Ξεκόλα. Ξεκόλα και ξεκόλασε. Έλα, ρε Γιώργο, πάμε. Δεν ξεκόλασε εντελώς. Μια, παιδιά, μια έτσι μικρή παρατήρηση. Όταν μιλάτε με το παλικάρι, τέλος πάντων, να μην προσέξετε το λίγο αυτό εδώ, να μην μιλάτε και οι τρεις μαζί, γιατί έχουμε λίγο. Έχεις δίκιο. Με την ακουστική. Ναι, ρε φίλε, εσύ εντάξει, όσο γυρνάς και γίνεσαι και πιο παράξενος κιόλας, εντάξει, πρέπει να σε προσέχουμε. Καλά, νέος σου ακούγεται. Άντε παξιμάδι κατεψυγμένο. Πόσο χρόνο είναι, νέος σου ακούγεται. Αυτός, 51 είναι. Εντάξει, είναι μεγάλος. Δεν είναι πολύ μεγάλος. 51 χρόνια μεγάλος. Τρία χρόνια με 51, εντάξει. Έλα, φίλες, ακούμε, λέει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο, εντάξει, είδα και εγώ σήμερα από περιέργεια, γιατί είχα κάτι φιλαράκι αριανούς, καθυμένα πώς και πώς να δω το μάτς. Λέω, κάτσα από περιέργεια να ανοίξω λίγο, να δω κάποιες φάσεις. Παιδιά, δεν ξέρω εγώ πώς το βλέπετε. Στο θέμα τώρα αυτό με την διαιτησία, δεν ξέρω. Εμένα με προκαλεί πραγματικά έναν στομαχόπονο. Να βλέπεις δηλαδή έναν μέσα στην περιοχή να πέφτει με το παραμικρό και να τρέχει βολίδο διαιτητής και να δίνει πέναλτι. Δηλαδή αυτό εδώ πραγματικά, εδώ στην Γερμανία ή στην Αγγλία, θα ήταν για πολλές φάπες. Αυτό το αστείο πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορείς να κρεμάς την ομάδα και να δίνεις τέτοια πέναλτι, είτε από τη μία ομάδα είτε από την άλλη. Δεν είναι fair. Σωστό. Και γενικά οι Έλληνες και σήμερα αυτός ειδικά, πολύ σχολαστικός και πολύ σφύριζε. Δεν άφηνε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι μου τη σπάει, δηλαδή βλέπεις ακόμα και τους ξένους νέους παίχτες, ρε παιδί μου, που έρχονται από άλλα πρωταθλήματα, ότι είναι δασκαλεμένοι. Δηλαδή βλέπεις, λες και τον πυροβόλησαν. Πέσε ρε εσύ, άμα σου κάνει φάουλ, πέσε. Σαν άντρας. Αυτό λίγο μου τη σπάει. Για την παρατήρηση που έκανε ο Τάσης πολύ σωστά, εμάς ο μεγάλος πρόεδρος μας είπε και το έκανε, ότι η τιμωρία που έχει, τέλος πάντων, που ισχύει μόνο για το ελληνικό το κοτάθλημα, είπε ότι δεν θα ξαναπάει στο γήπεδο, τέλος πάντων, έχουν αλήξει όλο αυτό εδώ το θέμα. Ενώ άλλος, ο υποπόταμος, κόντεψε να πει μέσα στο γήπεδο, και αν ξέρετε, παιδιά, νομίζω πρέπει να είναι και δηλωμένος στο φύλλο αγώνος σαν μεζορέτα ή τσίρλιντα, πες το όπως θέλετε, αυτός ο υποπόταμος. Εκεί δεν βλέπω καμία συγκίνηση. Μην το χαρακτηρίζει. Καμία συγκίνηση. Ναι, ναι. Ναι, συγγνώμη, εντάξει, το παίρνω πίσω, τσίρλιντα, άντε. Okay. Και δεν βλέπω καμία ευαισθησία εκεί πέρα με τα μνημεία έψιλον, τέλος πάντων. Βγήκαν να φάνε τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης σαν άντρας πήγε και ζήτησε συγγνώμη, παιδιά, αυτό έγινε πραγματικά. Πάνω στα νεύρα του έκανε μια γκέλα. Εγώ πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί. Έλα, Γιώργο. Έπεσε. Έργα. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τιμωρηθεί. Γιώργο. Γιώργος, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τιμωρηθεί. Τώρα, αν τον πάρει αυτό, όπως είπε ο Τάσος, αυτεπάγγελτα ο αθλητικός εισαγγελέας, πώς λέγονται, δικαστές αυτοί. Πάλι δύσκολο το βλέπω, εφόσον δεν γράφει. Γράφηκε στο φύλλο αγώνα. Αν γράφηκε στο φύλλο αγώνα, εντάξει. Λοιπόν, αν δεν γράφει, για ένα λεπτό θα περιμένουμε να βγει ένας φίλος 23-10-287-3 ναι. Να μας κάνει την κλήρωση. Ότι να μιλήσει και την κλήρωση. Λάξει. Πρώτα την κλήρωση. Okay. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Κώστα, στον Παδοσάρι. Γεια σου, Κώστα, Παδοσάρι. Στείλε... Περίμενε λίγο, Κωνσταντίνε. Πώς γίνεται αργιανός πάντα να κάνει κλήρωση. Στείλε τρία παοξάκια την Κυριακή για το ΠΑΟΚ ΑΕΧ.
Δώσε τρία νούμερα από το 1 ως το 23. Πρώτα είναι το 3. Α, μπράβο. Το 3. Μετά το 7 3. Που θα χάσετε, πες. 7. Άντε βάλε και το 4 τη θύρα σας, άντε. Όχι, το 4 που θα αρπάξουν, 4-0. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έλα, Τάσο. Έλα, Κωνσταντίνε. Αριανός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Και εσύ είναι Αριανός είσαι, αλλά δεν το έχεις πάρει ακόμη. Δεν το καταλάβεις αργότερα. Ναι, φίλε, αν εννοείς ότι είμαι από άλλο πλανήτη, κάποιες φορές το νιώθω. Και ο Καρυπίδης μπορεί να πει ήταν Ολυμπιακός, αλλά κατά βάρος Άρης είναι. Άρης έγινε, έγινε Άρης. Έτσι, όλοι Άρης είστε, θα το πάρετε αργά ή γρήγορα, θα το καταλάβετε ότι είστε Αριανοί. Φιλαράκι, πολλά Western βλέπεις και το τσίπουρο να ας είναι 26, μην πεις 30 διάρρη. Δεν το αντέχεις. Όχι, εντάξει, μην έχω την ίδια τσίπουρο. Κώστα, μάλλον εσείς είστε κατά βάθος όλοι πάω και το ξέρετε. Την ώρα που τον έλεγες ότι είναι Άρης, είδα άλλες δύο τρίχες άσπρες αριστερά στον κρόταφο. Κοίταξε, φίλε, όλοι οι Αριανοί είναι, ρε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι οι Αριανοί είναι. Η ψυχή μου να βγει και να με κάνει στη χειρότερα βασανιστήρια δεν πρόκειται να το δεχτώ εγώ αυτό, να ξέρεις. Φίλε, δεν το έχεις πάρει καν. Μόνο που έχεις δίπλα σου τον Ζωζάχο, είσαι Αριανός, ρε. Πάει και τον Μπουγάτσα, Αριανός είσαι, ρε. Όταν δει και ο Μπουγάτσας. Φιλαράκι, όλους ΠΑΟΚ θα σας κάνω εδώ και να την πάρετε γαμπάρι. Θέλετε, δεν θέλετε. Ήδη έχετε αρρωστήσει από το καλοκαίρι που ξέσκησα ομάδες Champions League Βασιλεία, Σπάρτακ Μόσχας. Περίμενες με ξένα γεννητικά όργανα να ερωτοτροπήσεις. Δεν μπόρεσες. Έκλεισες τα κινητά σου στο 3-2 με τη Σπάρτακ Μόσχας. Περίμενες την Μπενφίκα 2 μάτς για να πανηγυρίσεις. Θα ανοίξω την άλλη. Αυτός είσαι. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Γι' αυτό σου λέω κατά βάθος είστε όλοι ΠΑΟΚ και δεν το ξέρετε. Και αν δεν είστε θα σας κάνω εγώ εδώ ΠΑΟΚ όλους. Όλοι ΠΑΟΚ θα γίνετε εδώ. Προσωπικά. Πέρα από Άρη δεν βλέπω τίποτα. Όσοι και σου φαίνεται παράξενο. Δεν πάει να έχει τελικό τσάντο. Για να μα πέσει κάπου από την να δω Άρη. Ο καθένα βλέπει την ομάδα του Κωνσταντίνε. Αυτό να το. Εμεί θα κάνουμε εδώ πέρα παρέτσα όμορφη, καζουρίτσα, με όριο. Όσοι εκεί που γουστάρουμε όλοι μαζί έτσι, να ξέρει. Έτσι είναι. Έτσι. Εγώ χαίρομαι γιατί το γήπεδο ήταν τίγκα. Τίγκα δεν ήταν το γήπεδο, φίλε. Από την άλλη. Εσύ το έδειξα, Ριζάκο. Τώρα μπε απέστε. Από τη μεριά που κάλυπτε. Από τη μεριά που κάλυπτε η κάμερα το ματς. Θυμίζεις Γρυλανδία. Ανταρκτική. Αραιοκατοικημένη περιοχή. Ένα εγκλού εδώ, ένα εκεί. Κάτσε, Ριζάκο. Δίκιο, να πούμε κι εμεί. Πέστε, δεν είναι γεμάτο. Μα δεν ήταν όλοι σκαρφίζεστε. Γεμάτο δεν ήταν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν γεμάτο. Άκουσε. Έχετε ζαλιστεί να μας βλέπετε τώρα από κάτω. Ναι, φίλε, τι να σου πω. Δραμαμίνη θα πάρουμε. Άκουσε με. Έχετε στραβολεμιάσει. Σας κάνουμε μπαστά στο λαιμό. Δραμαμίνη θα πάρουμε. Τι στραβολεμιάσαμε, φίλε. Μας τιμωρήσαν από πέρσι μαζί θα ήμασταν. Έκανε τη μαγιά σου τρεις νίκες. Τρεις νίκες έχω κάνει και εγώ. Ένα είναι. Κοίταξε, τρεις νίκες. Εσείς άμα παίξετε με, το... με αυτούς παίζουμε και εσείς με αυτούς παίζετε. Τι με αυτούς παίζουμε. Όλοι θα παίξουν όλους. Ναι. Ωραία. Να σε πω από την 7η αγωνιστική λίγο το πρόγραμμα. 7η αγωνιστική έχει φάπα. Από το, από το αφεντικό, φάπα από το αφεντικό της πόλης. Μετά πας στη Χάρτινη. Στη Χάρτινη εκεί θέλω να σε σφάξουν να δω τι θα πεις. Θέλω να σε σφάξουν να δω τι θα πεις εκεί. Περίμενε, εκεί θα είσαι με τον Άρη Τρέγια. Και μετά, εκεί θα είμαι με το σεισμό. Και μετά πας στο άλλο το χαϊδεμένο το παιδάκι που αγαπάει ο πρόεδρος σου. Για πρωτάθλημα πας. Εκεί πάλι το Φαταούλ. Τάσο για πρωτάθλημα πας. Έτσι, τρία ματσάκι που. Ολυμπιακός Άρης. Ανάλογα σε ποια θέση ήταν. Αν σε έχω, πρόκειται. Επειδή άκου τι είπε. Ανάλογα σε ποια θέση ήταν. Άκου τι είπε. Κώστα, άκου τι είπε. Βέβαια, να μην θέλω, ουσία, να μην θέλω να πάρεις αποτέλεσμα. Στην ουσία παραδέχτηκε ότι μπορεί να πηγαίνει και ο Άρης για κάτι. Κατάλαβες γιατί δεν μπορεί να πάρει. Ολυμπιακός Άρης με ποιο θα είσαι. Φυσικά ρε φίλε. Είναι πολύ νωρίς. Και έχεις κάνει καλό ξεκίνημα. Να σου πω κάτι. Εμένα με συμφέρει να πάει λίγο καλά ο Άρης στην αρχή. Και να πάρεις αποτελέσματα από τη Χάρτινη. Και από το Φαταούλ. Από όλους θα πάρω, όλους θα σας κερδίσω. Και έχω μια απορία ρε παιδιά. Λοιπόν, η κίτρινη των Αθηνών θα κατέβουν ή θα είναι τρομοκρατημένα τα παιδιά. Γιατί έκανε το όπλο. Έκανε ρε το όπλο. Το σήμα με το όπλο δεν έκανε στο τρίτο γκολ. Ο Ζαμπά μες στην Κρήτη δεν έκανε το σήμα με το όπλο του πυροβολάει. Έκανε την πυροβολάει. Μήπως το παιδιά τρομοκρατηθούν και δεν έρθουν. Εγώ ξέρω ότι έβλεπα κάποιον να παίζει με κόκκινα προχθές και λέω ότι ήταν Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν βαθύ πορτοκαλί. Βαθύ πορτοκαλί ήταν, αυτό που φορούσες εσύ όταν είχες τον Κόντι. του τροχονόμου την πράσινη, τη θυμάσαι. Έπεσα. Εγώ ένα ξέρω. Δεν πειράζει ρε, κέρδισε με 5-0 αλλά εγώ ας πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι ρε φίλε, μαζί σου. Φιλαράκι, να μαζί χάσω. Σου. Εγώ δέχομαι να χάσω και από σένα και κάνουμε ό,τι και στην Τούμπα 5-0 και στην Τούμπα. Και 5-0 στο Χαριλάο, 5-0 στην Τούμπα, αλλά πρωταθλητής θα είμαι εγώ. Και να κάνω όλα τα άλλα νίκια. Και κάνουμε ό,τι θέλεις, κάνουμε ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει. 5-0 να χάσεις το Χαριλάο
και να πάρεις το πρωτάθλημα Σεπτεμβρίου, ρε φίλε, με την ψυχή μου. Όλη μου την ψυχή. Δεν θα ξέρετε από πού θα βγαίνετε. Εγώ θα γίνω παπάς, το είπα, το δήλωσα. Θα πάω δαμονάς. Υπάρχει το σποτάκι. Θα πάω μονή εσφιγμένου με τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, το φίλο μου, θα με βολέψει και θα μονάσω, δεν σε κάνω πλάκα. Θα σου στείλω σε ένα μοναχό, σε ένα μοναστήρι που είναι ένα φιλαράκι μου και είναι μοναχός και είναι καριανάκι. Θα γίνω ασκητής ερημίτης, δεν τα αντέξω. Δεν τα αντέξω. Κάνε προθέρμα σε μποτό γιατί χλωμό σε βλέπω. Οράσω το έγινε, οράσω. Έγινε φίλε. Να σε καλά. Καλό παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Λίγο μουσικούλα για να βρούμε λίγο τα νούμερα. 3-4 και 7. 3-4-7 είπε ο πρωταθλητής Σεπτεμβρίου. Δώσε λίγο music. Καλά, εγώ είμαι Σεπτεμβρίου, αλλά εσύ ήσουν γενικότερα τα τελευταία χρόνια, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτώβριο. Κάποιες φορές έπιασε και γιορτές. Φίλε, πέρσι τα 17-18 ταμπλούχος. Η αλήθεια, ναι, ταμπλούχος. Ταμπλούχος. Πώς είναι ταμπλουμένα ο τέτοιο ταμπλούχος. Εντάξει, μένα τέτοιο, μένα παρά τέτοιο, ταμπλούχος, τι να κάνουμε. 71 πόντους μέσα στο χορτάρι. Εντάξει. Στα δικαστήρια το χάσε. Και παρά ένα μάτσο ο Μίλος Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί που τα παίρνουν θηλυπρεπείς, έχασα. Ναι. Τι να κάνω. Αδικία. Γράψε μια αδικία. Τι να κάνω. Θέλει πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα. Τα καρκινώματα θέλουν πάρα πολύ καιρό για να φύγουν. Θέλει χημειοθεραπείες, θέλει ακτινοβολίες. Θέλει πολύ πράγμα. Θα φύγει. Και μέσα από αυτό εδώ τη μορφή εξυγίανση, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Εποφελούσε και εσύ με τη θυσία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Να μην πάει να παίξει τελικούς, να φάει -3, να φάει -2, να φάει τιμωρίες. Να. Όταν εμείς τα τρώγαμε αυτά και διώχναμε την κοκκινοπρασινοκίτρινη παράγκα, εσύ στους άλλες κατηγορίες. Αλλά υποφελείσαι και εσύ, θα υποφεληθούν και οι μπλε εδώ της πόλης. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα με τη δική σας θυσία. Να σε καλά, το πρωτάθλημα, φιλαράκι, από κάτω θα το πάρεις. Εδώ δεν μπορείς να πάρεις σε γάμα εθνική πρωτάθλημα. Το πήρε ο Πασαραϊκός. Πάρω κατευθείαν στην Α. Τι κατευθείαν. Κοίταξε τη Β' το πήρε. Σεπτέμβριο, ρε φίλε, τι γέλιο έχουν να ρέξω γύρω στο Δεκέμβριο, Ιανουάριο, που δεν θα πληρώνονται και κάτι συμβόλαια. Ωρε μάνα μου, έχω να κλάψω τα γέλια. Όλα εδώ έχω γραφούνται. Γιατί δεν θα πληρώνουν τα συμβόλαια. Καλό, θα δεις. Για ποιο λόγο. Θα δεις. Έτσι λένε οι κεραίες οι δικές μου. Ναι. Άντε, καλά σου λέει ο άνθρωπος. Έχεις λεφτά εσύ, να πάρεις ταξί. Λοιπόν, σίγουρα. Πάμε στους νικητές. 6981-283 Νίκος Βλάχος. Τι Βλάχος. Ανέστης Βλάχος. 6-9. Καλά, τι προάλλησε, κέρδισε ο Βικελίδης. Γιατί το πάω ξέρεις. Βικελίδης, παιδιά. Γιατί έρεσε. 6983-203 Χρήστος Σταματιάδης. Και 6951-046 Δωροθέα Κουλούρη. Επαναλαμβάνω, ο Νίκος Βλάχος, Χρήστος Σταματιάδης, Κουλούρη Δωροθέα. Αύριο το πρωί, να ξέρετε, τον αριθμό του ΆΜΚΑ και τον αριθμό της ταυτότητάς σας θα σας πάρει η αγαπητή Μαριλίζα από την γραμματεία για να σας ενημερώσει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο το ράδιο Μαρμίτα στις 8 η ώρα εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Να ευχαριστήσουμε το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με οποιονδήποτε θέλετε. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας. Με special καθαρά ποτά, με όλους τους αγώνες και με special εθέριες σαγηνευτικές παρουσίες. Μία παρουσία συντόμως. Να ευχαριστήσουμε και τους υποστηρικτές, όχι χορηγούς της εκπομπής, το Όνειρο Live Strip Show, την Ψαροταβένα Πορφύρα στην Επιδάβου 30, την οικογενειακή ταβένα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι, το Μπακάλικο, αυτό το φοβερό μαγαζί στην Ωρεοκάστρο 133 στην Ηλιούπολη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο πάλι στις 8 εδώ με Τάσο Τρέγια και Ζάκο Τρούλινγκ. Ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα με Γεώργιο Ζαγόρα και την προκλητική, θα πω άλλο ένα βράδυ, παρέα του, για την οποία στείνονται χιλιάδες ακροατές να ακούν την εκπομπή, γιατί υπάρχει και ένα σασπένς. Δεν ξέρεις αυτή η εκπομπή με τον Ζαγόρα πότε θα τελειώσει. Αυτό είναι, να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Auf Wiedersehen. Καλό ξημέρωμα.